Καλησπέρα σας. Ψάχνουμε τεχνικά θέματα γιατί πρέπει να ρυθμίζουμε και την οθόνη για να δούμε αν είναι σε θέση να βλέπετε και εσείς. Εδώ είμαστε καλά? Ναι. Μάλλον καλά είμαστε, έτσι. Ωραία. Κάπου να φαινόμαστε όλοι. Λοιπόν, Μπαρόκ σήμερα νούμερο 2. Θα μου επιτρέψετε να, λόγω της σύγχυσης των ημερών και του γρήγορου τέμπου που έχουμε, είναι αδύνατο να απαντώ σε τόσα mail που μου στέλνονται, που πρέπει να θυμηθώ μερικά από αυτά που είπα θα απαντήσω σήμερα. Λοιπόν, μια κυρία βγαίνει στάθηκα, τα λέει. Μου λέει, σε τέτοιους καιρούς θα έπρεπε μαθήματα η σχολή να τα κάνει δωρεάν. Εντάξει, αυτό το απάντησε κάποιος άλλος και το διέγραψε. Εγώ θα έγραφα, αλλά μπορώ να απαντήσω live, γιατί και το διέγραψε συνεργάτης εδώ της σχολής. Θέλω να πούμε ότι αυτό η κάθε κυρία κύριος μπορεί να το ζητάει από την κρατική σχολή καλών τεχνών και να σου λέει, εσείς που έχετε δωρεάν κτίρια, καθηγητές, τους πληρώνει το δημόσιο, μπορεί να κάνει, απαιτούμε να κάνει δωρεάν μαθήματα. Αυτό θα ήταν πολύ λογικό. Δυστυχώς, αν και το θέλουμε εμείς και βλέπετε ότι στο μέτρο που μπορούμε, κάνουμε 3 χρόνια τώρα ό,τι μπορούμε από την περίσσια του χρόνου μας. Δεν λέμε ότι δεν θα θέλαμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται, διότι αν τα προγράμματα των καθηγητών και γενικώς τα δίναμε όλα δωρεάν, θα είχαμε 0 έσοδα, άρα δεν θα υπήρχε σχολή, άρα δεν θα μπορούσαμε ούτε και αυτή τη μικρή προσφορά που κάνουμε να την κάνουμε, όταν δεν υπήρχε αντικείμενο. Οπότε, αγαπητή κυρία, συμπάθα μας, θα θέλαμε πολύ να είναι δωρεάν, αλλά δυστυχώς και σε εμάς δεν είναι νίκια, εάν πούμε ότι σε τέτοιους καιρούς κάντε μας νίκια, ελάτε δωρεάν ή στους καθαριστές ή στη ΔΕΗ ή στα τηλέφωνα, στους φόρους κτλ. Δεν υπάρχει. Πρέπει να έχει κάποια έσοδα η σχολή για να μπορεί να έχει τις υποχρεώσεις της προς τρίτους. Είναι αυτονόητο. Και έτσι λοιπόν, επ' ευκαιρίας θα απαντήσω τώρα και σε πολλά mail όπου αυτό το inbox μέσα που έχουμε μέσα στο Facebook, δυστυχώς πολλοί το χρησιμοποιούν κατά ένα τρόπο που φαίνεται έχει ένα αυτόματο τρόπο ερωτήσεων που λέει, δέχεστε σπουδαστές, κάνετε εγγραφές, με ενδιαφέρει, έτσι ξέρα, όχι ποιο πρόγραμμα με ενδιαφέρει, αλλά με ενδιαφέρει. Δέχεστε σπουδαστές, πόσο κάνει σχολή, όχι το πρόγραμμα, πόσο κάνει σχολή. Καμιά φορά νομίζω ότι θέλουν να αγοράσουν τη σχολή. Λοιπόν, τώρα, από αυτά έχουν έρθει καμιά 15 σήμερα και κάθε μέρα από κάποια σεμινάρια που έχουμε βάλει. Έτσι, για ξέρουμε ότι ο κόσμος τώρα είναι κλεισμένος, όπως σας είπα και στο προηγούμενο μάθημα. Βάλαμε ένα σεμινάριο που λέγεται «Σχέδιο, χρώμα και μορφή», αρχίζει την Κυριακή 11 η ώρα και θα γίνεται κάθε Κυριακή επί 3 μήνες, και μάλιστα αυτό έχει την πιο πολύ κίνηση από ό,τι βλέπω. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε να το έχουμε σε μια τιμή ελκυστική, 95 ευρώ το μήνα, και μάλιστα αν κάποιος στους 3 μήνες προεξοφλήσει από την αρχή, για να ξέρουμε ότι είναι σπουδαστή, χαρίζεται το 1 μήνας και πληρώνει 2 μήνες. Δηλαδή 190 ευρώ για τους 3 μήνες, που είναι κάπου 65 ευρώ ούτε ο μήνας. Λοιπόν, αυτό για την κυρία. Τι άλλο να κάνουμε? Λοιπόν, το δεύτερο είναι μια επιλογή από 4 σεμινάρια. Μάθε να ζωγραφίζεις σαν
μάλλον τον ρεαλισμό ή αν θέλει τον εμπρεσιονισμό ή τον σουρεαλισμό ή τον εξπρεσιονισμό. Αυτό, αν κάποιος θέλει ένα από αυτά, έχει 70 ευρώ το ένα, μου φαίνεται, τα 2,95 και τα 3, 115 ευρώ το μήνα, και παίρνει δώρο και το τέταρτο. 4 σεμινάρια με 115 ευρώ το σύνολο. Αυτό. Λοιπόν, έδωσα μια απάντηση για όλους που ρωτάνε, να τους πω κάτι παραπάνω πληροφορίες. Τι πληροφορίες, ας πούμε, να αποδώστε μου. Όλοι λένε, δώστε μου παραπάνω πληροφορίες. Είναι γραμμένα όλα μέσα στο site, μέσα στο Facebook. Εάν χτυπήσετε το Facebook, θα σας πετάξει στο site μέσα με το link που έχει και θα βρείτε ό,τι πληροφορίες θέλετε, τι ώρα γίνεται, πόσο κάνει, ποιες ώρες γίνεται, ποιος διδάσκει κτλ. Αυτά μαθήματα τα κάνω εγώ δηλαδή. Ποιος διδάσκει. Άλλο τι ερώτημα. Τι υλικά θα έχουν. Υλικά θα έχουν ό,τι υλικά μπορεί να έχει ο καθένας. Όπου να τον βολεύουν. Αυτό καιρό που τα μαγαζιά είναι κλειστά, δεν έχουμε πολυτέλεια να πούμε έχει λάδι, έχει ακριλικό, έχει ξυλομόλυβα, ξυλομπογιές. Για αρκετές είναι και οι ξυλομπογιές. Παστέλ, οτιδήποτε. Οτιδήποτε από αυτά υπάρχει θα είναι χρήσιμο για την αρχή. Έτσι, ώσπου πιστεύω μέχρι να τελειώσει και το σεμινάριο θα έχουν ανοίξει βέβαια όλα αυτά και θα μπορεί μετά να πάρει και άλλα υλικά που θα μπορεί. Τώρα, και η επιφάνεια που θα ζωγραφίσει, ας είναι οποιαδήποτε επιφάνεια, η οποία χαρτί, όποιο διαστάσιο, ακόμα και α4. Βασικό σε αυτά τα σεμινάρια δεν είναι να κάνεις ένα έργο να το κρεμάσεις σπίτι σου, είναι να μάθεις το πώς θα το κάνεις. Άρα το βάρος, γιατί ένας κύριος ή κυρία, δεν θυμάμαι, μου έγραψε ένα. Βάλτε κάποιες φωτογραφίες να δούμε την ανάλυση που έχετε, να δούμε τι είδους πράγμα θα μας δώσετε. Και απάντησα σε αυτό, ότι ο στόχος δεν είναι να σας δείξουμε ωραίες εικόνες με ψηλή ανάλυση. Ο στόχος είναι να εδώσετε, να κατορθώσετε, να μάθετε το τι ακριβώς είναι αυτό που θα πούμε. Δηλαδή, τι είναι εμπρεσιονισμός, όποιο πάρει ο καθένας δηλαδή. Δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να πάρει και τα 4 σεμινάρια, μπορεί να πάρει ένα σεμινάριο ή 2, ξέρω εγώ. Λοιπόν, οπότε στο σεμινάριο που πάρει να ξέρει πώς θα κάνει ρεαλισμό. Ποιο είναι το μυστικό για τον ρεαλισμό, ποια είναι τα μυστικά για τον εμπρεσιονισμό και τον μετεμπρεσιονισμό, δηλαδή αυτό είναι από το Μονέ στο Βαν Κόγκ, στο Σεζάν κτλ. Είναι όλα αυτά. Στο σουρεαλισμό, τι έκαναν οι Νταλή, ο Μαγκρίτ και έχουμε και τη μεταφυσική ζωγραφική Τζόρτζιο Ντε Κύρικο, Μπέκλιν και εξπρεσιονισμό, Μουχ και τα λοιπά, ή αφηρημένος εξπρεσιονισμός, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, είναι μια καλή ευκαιρία, ένα ωραίο μάθημα σε αυτούς τους καιρούς, μια ωραία παρέα θα έλεγα πρώτα απ' όλα, που έχει γνώση και μάλιστα γνώση τέχνης. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι καλύτερο. Όσοι νιώθετε την ανάγκη επικοινωνίας και να συνδυαστεί με γνώση, νομίζω κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Να μας συγχωρεί αγαπητή κυρία που δεν μπορούμε να το κάνουμε δωρεάν. Κάναμε όμως ό,τι καλύτερο μπορούμε, προσδοκώντας πρώτα στο να έχουμε μια ωραία παρέα η οποία να βγάλει ένα αποτέλεσμα. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία με όλη την Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι είχαμε και σπουδάστρια που ενδιαφέρεται και μάλλον θα είναι μέσα στο σεμινάριο από τη Γερμανία. Ελληνίδα από τη Γερμανία. Α, παρακολουθεί, σκεφτείτε το πρώτο σεμινάριο που είναι μορφή σχέδιο χρώμα. Αυτά λοιπόν για να δούμε το μπαρόκ. Τι είπαμε, θα κάνουμε μια μίνι ανακεφαλαίωση από την αναγέννηση. Λοιπόν, ονομάζεται η απαρχή του ξεσηκώματος που έβαλε τις βάσεις για να ανθίσουν οι τέχνες κυρίως. Οι τέχνες, όχι όμως η ζωγραφική πρώτη, προηγήθηκε λογοτεχνία, γλυπτική, ζωγραφική μετά. Λοιπόν,
αρχιτεκτονική βεβαίως, μουσική βεβαίως. Η αναγέννηση εκτιμάται ότι θετήθηκε από τους ιστορικούς τέχνες από το 1400 μέχρι το βάλανε, αποφασίστηκε να είναι μέχρι το 1600. Και λέω αποφασίστηκε να είναι γιατί υπενθυμίζω ότι δεν ήταν καποιανού ιδέα να κάνω την αναγέννηση. Έτσι, αναγέννηση, ένα επιτελείο ανθρώπων της στήρισε, μετά από διαμάχες βέβαια, από πού θα αρχίζει και πού θα τελειώνει η αναγέννηση. Και μάλιστα τη χώρισαν σε τρία σημεία, σε τρεις εποχές. Μέχρι 1400-1595, χοντρικά, με συγχωρείτε, 1400-1495 είναι η πρώιμη αναγέννηση. Εκεί πέρα, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, από τους τρεις μεγάλους αναγέννης που είναι ο Λεωνάρντο, ο Ραφαέλο και ο Μικελάντζελο, ουσιαστικά υπάρχει μόνο ο Λεωνάρντο που γεννήθηκε το 1453. Μέχρι το 95 είναι 42 χρονών. Το 1975 γεννήθηκε ο Μικελάντζελο, ο οποίος είναι 20 μόλις ετών, αλλά στα 21 του 22 φτιάχνει την Πιετά, δηλαδή είχε γνώσεις πολλές και είχε κάνει και εργασίες, άρα μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι μπήκε μόλις έμπαινε στο δεύτερο μέρος της αναγέννησης, ενώ ο Ραφαέλο που είναι ο τρίτος της παρέας, γεννημένος μόλις το 1483, είναι ας πούμε 12 χρονών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στην ακμή της αναγέννησης, είναι στην πρώιμη αναγέννηση. Ακμή λοιπόν θα ονομάσουμε το κομμάτι 1495 έως 1520. Γιατί το 1520, γιατί το 1519 φεύγει από τη ζωή ο Λεωνάρντο και το 1520 φεύγει από τη ζωή και ο Ραφαήλ, μόλις τα 37 του χρόνια. Λοιπόν, έτσι από τους τρεις μεγάλους μένει μέχρι το θάνατό του 1564, στα 89 του χρόνια, έμεινε μόνο ο Μικελάντζελο, ο Μιχαηλάκης. Λοιπόν, έτσι λοιπόν το πρώτο κομμάτι, 1495 είπαμε, πρώιμη αναγέννηση, 1495-1520 είναι η ακμή της αναγέννησης. Και από εκεί και πέρα, το μετά το 20 μέχρι το 1600, είναι η ύστερη αναγέννηση, το τελευταίο μέρος της αναγέννησης, όπου στην πορεία πήρε ένα άλλο όνομα και λέγεται μανιερισμός. Μανιερισμός ήταν η μανία, μανιέρα είναι ιταλικά τρόπος, μεθόδευση, οι καλλιτέχνες φοβούμενοι να βρεθούν απέναντι στα ιερά τέρατα των τριών μεγάλων και να κάνουν πράγματα που είχαν κάνει και αυτοί περίπου, αποφάσισαν να ξεφύγουν και να κάνουν πιο έτσι κεντρικά πράγματα ώστε να μην υπάρχει σύγκριση, γιατί σε τέτοια σύγκριση θα χάνανε οπωσδήποτε, οπότε κάνανε ό,τι εξωφρενικό θέλετε. Πάρτε του, ακόμα και ο Μιχαήλ Άγγελος μπαίνει σαν μανιεριστής, έτσι, διότι σε κάποια έργα του, διότι μανιέρα ήταν για τον Μιχαήλ Άγγελο ότι έκανε τις γυναίκες με μπράτσα ανδρός, ας πούμε, έτσι, πολύ. Οπότε, αυτό ήταν μια παρεκτροπή, μια από την πραγματικότητα και θεωρήθηκε μανιέρα. Μανιέρα ήταν για τον Γκρέκο, για το δικό μας, ότι έκανε τις μορφές πάνω από τα 8 κεφάλια. Τις έφτανε μέχρι 10, 11 κεφάλια έφτανε το ανθρώπινο σώμα, ενώ το 8 κεφάλια είναι δεκτό, 7,5 ως 8 κεφάλια είναι δεκτό το ανθρώπινο σώμα. Εκείνος το έκανε μια υπερβολή στο τέλος της ζωής του, γι' αυτό θα τον δούμε ίσως και στον Μπαρόκ σήμερα. Τον Μπαρόκ θα το πούμε τι είναι, αλλά
θα βρούμε ίσως μέσα. Έτσι λοιπόν περνούσε η περίοδος, η ύστερη περίοδος με μεγάλη Παρμιτζανίνο εκεί πέρα και ποιους άλλους να βρούμε. Όχι πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Γιατί ο φόβος της σύγκρισης απέτρεπε πολλούς από το να αναπτύξουν τις ιδέες τους. Οπότε, σε μια στιγμή γύρω στο 1571 και μετά 1571 γεννιέται ο Καραβάτζο, ο οποίος ενεργοποιείται πολύ νέος, ας πούμε το 95, βέβαια ήταν ήδη φτασμένος και το 93. Και εκεί κοντά ακολουθούν Ρούμπενς, Βέλαχεθ και άλλοι που θα δούμε, όπως Ρέμπραντ, Βέρμερ και Πουσέν από τη Γαλλία, Λόρεν, οι οποίοι φτιάχνουν μία ομάδα η οποία δραστηριοποιείται μέχρι το 1650 περίπου, από το 1595, που είναι ο Καραβάτζο, ας πούμε, μέχρι το 1650, εκεί κοντά θα βρούμε Βερμέρ και Ρέμπραντ, εκεί κοντά, Πουσέν, Λορέν, και οι οποίοι δημιουργούν μια άλλη ατμόσφαιρα, σαν να ξέχασαν τη σύγκριση που είχαν με τους... Αυτοί δεν τους είχαν γνωρίσει κιόλας και δεν τους ένοιαζε ότι είχαν να φοβηθούν κάτι που λεγόταν Λεωνάρντο Νταβίντσι και τα λοιπά. Τους ξέρετε βέβαια, τους εκτιμούσαν, τους τιμούσαν, αλλά ζωγράφιζαν με το δικό τους τρόπο. Αυτός ο τρόπος λοιπόν που κάτω από ένα πρίσμα μιας άλλης εποχής, η οποία υπήρχε εκείνο τον καιρό, δηλαδή τα γεγονότα συνήθως και το κοινωνικό περιβάλλον προσδιορίζει αυτά που θα κάνεις, θα καλλιτέχνεις στην προκειμένη περίπτωση, γιατί τίποτα δεν πάει τυχαία, όλα προσδιορίζονται από τις ανάγκες που έχει η κοινωνία και από τον τρόπο με τον οποίο μεθοδεύει η κοινωνία ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνουν ειδικούντες, ούτε αυτοί οι οποίοι είναι ενεργά μέλη των δράσεων μέσα σε αυτήν την κοινωνία. Έτσι λοιπόν τα αποτελέσματα βγαίνουν σαν μια συνισταμένη των πιέσεων, των αναγκών της κοινωνίας στη συγκεκριμένη περίοδο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι Μπαρόκ. Το Μπαρόκ, που είναι μάλλον μια πορτογαλική λέξη από τον Μπαρόκο, που ήταν ένα κατέργαστο μαργαριτάρι, πήγαινε να πει κάτι τέτοιο, και έδειχνε ότι ήταν κάτι χονδροειδές, κάτι ακατέργαστο, κάτι χοντρό. Δεν ήταν το εκλεπτισμένο που είχαν συνηθίσει να έχουν οι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έζησαν αναγέννηση και βλέπαν τους πίνακες, τους αναγεννησιακούς με την περίτεχνη πινελιά κτλ. Το βρήκαν κάπως βαρύ. Επίσης το βρήκαν καμιά φορά έξω από τα μέτρα τα συνηθισμένα που είχαν. Το βρήκανε λίγο συναισθηματικό. Το είδαν σαν θεατρικό. Που είναι και το κύριο σημείο του Μπαρόκ, η θεατρικότητα, αλλά κυρίως το συνέστημα. Συνέστημα δεν βλέπουμε στους αναγεννησιακούς πίνακες, σπάνια θα δούμε. Συνήθως παρουσιάζεται ρεαλιστικά η μορφή και μπορούμε να δούμε το νησού να είναι τη μητέρα του, εικόνες από το Ευαγγέλιο, αγώνες, σκηνές από μυθολογικές παραστάσεις της Ελλάδος κυρίως, παγανιστικά θέματα δηλαδή, και όλα αυτά παρουσιάζονται σαν δράσεις, δράματα, ιστορίες, συγκρίσεις κτλ. Δεν υπάρχει συνέστημα όμως μέσα.
Στον Μπαρόκ βγαίνει αυτή η θεατρικότητα, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, και βλέπουμε παραστάσεις οι οποίες να είναι. Δεν σας εκπλήττει να βλέπετε μία μορφή έτσι ή έτσι, ή με ανοιχτές αγκάλες και τα λοιπά, ή μια αγκαλιά. Ας πούμε, βλέπαμε τον... Όχι, Δημήτρη, ανοιχτό. Βλέπαμε τον Καραβάτζο να έχει ανοιχτά τα χέρια του στο δείπνο, σε μαούς, και να προσπαθεί να δείξει την έκπληξή του ανοίγοντας τα χέρια του μπροστά σε αυτό που έβλεπε. Έτσι λοιπόν το Μπαρόκ σιγά σιγά με τους μεγάλους αυτούς καλλιτέχνες που βγήκαν εκείνο το καιρό είχαν αρχίσει να συνηθίζουν αυτή την ιδέα που τους φαινόταν στην αρχή ότι ήταν τραβηγμένη, κεντρική και είπα τη λέξη κεντρική και βαριά, βαρύγδουπη, διότι το Μπαρόκ έχει ένα βάρος. Καμιά φορά έβλεπε στους πίνακες να είναι σκοτεινή πολύ. Τα κτίρια, τα Μπαρόκ κτίρια ήταν χοντρά, τύχη χοντρή, δηλαδή ένα μέτρο, ένα και μέτρο. Λοιπόν, καμιά φορά τα κτίρια τα οποία γινόντουσαν φαινόντουσαν στα μάτια των θεατών πολύ βαριά, βαρύγδουπα, πολύ σπίτια, ας πούμε, δηλαδή πολύ πέτρα, πολύ κτίριο. Δεν ήταν το ανάλαφρο χαριτωμένο κτίριο, ήταν ένα κτίριο βαρύ. Αυτός δημιουργούσε κάτι σαν μελαγχολία, όχι, αλλά καταθλιψούλα λίγο, ναι. Και όταν το έχεις καμιά 100 τόσα χρόνια, αρχίζουν οι πόλεις να γίνονται αρκετά βαριές και πολύ περιποιημένες και διόλυνες. Το Μπαρόκ λοιπόν πήρε αυτή την καταθλιπτική μορφή, ας πούμε, που για άλλους βέβαια ήταν εξαίσια. Και για μας σήμερα, όταν ακούμε Μπαρόκ μια φορά, λέμε τι ωραίο σκηνικό, Μπαρόκ κτίρια. Άλλοι είναι λάτρες του Μπαρόκ, άλλοι όχι. Εντάξει, πάντα συμβαίνει αυτό. Δεν είναι όλοι φαν για ένα αντικείμενο. Άλλοι το λατρεύουν, άλλοι μπορεί να είναι απέναντί του. Αυτό είναι γνωστό. Όχι, δεν συμβαίνει μόνο η ζωγραφική ή σε ένα ρεύμα. Συμβαίνει σε κάθε κατάσταση. Σ' άλλος είναι αγαπητός, σ' άλλος είναι αυτό. Πάρτε από τα κόμματα μέχρι τις μορφές που βλέπετε γύρω σας. Σ' άλλος είναι αρεστής, σ' άλλος δεν είναι. Έτσι αυτό συνέβαινε και με τον Μπαρόκ. Λοιπόν. Αν έχουν μπει ακόμα φίλοι, εντάξει, είναι αρκετοί ακόμα, εντάξει, δεν είναι όλοι, δεν ξέρω αν φταίει το 8.30 ώρα ή κάτι άλλο. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε σε ένα PowerPoint για να μπορέσουμε να δούμε το τι μορφές περιλαμβάνονται μέσα. Νομίζω σας είπα και την προηγούμενη φορά, θα δούμε λίγο τους Ρούμπενς και τα λοιπά. Το ανοίγω, μπορεί εγώ να μην φαίνομαι, θα μιλάω δίχως να φαίνομαι, μάλλον έτσι νομίζω, γιατί εσείς θα βλέπετε την εικόνα και εγώ θα προσπαθώ να κάνω όποια ανάλυση. Τώρα, δυστυχώς δεν μπορώ να ακούω απορίες σας, αλλά θα κόβω καμιά φορά ο τελείωπιον, να επανέρχομαι πάλι στο live αυτό για να δω μήπως έχετε κάποια ερώτηση. Σας παρακαλώ, αν την έχετε, να τη γράφετε. Δεν μπορώ, όπως καταλαβαίνετε, να ακούσω ήχο και να μπορέσω να απαντήσω σε αυτό που ενδεχομένως να μου έχετε γράψει. Πάμε λοιπόν να ανοίγουμε το PowerPoint και βλέπουμε τι έχουμε. Πάμε. Πίτερ Πάουλ Ρούμπενς, 1577, Μπαρόκ, Φλέμιους Μπαρόκ, Φλαμανδός του Μπαρόκ, ήταν ζωγράφος, γεννημένος το 1577 μέχρι το 1640, στα 63 του χρόνια, αυτά που έζησε ο
Ο Ρούμπενς ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες αυτού του χώρου. Για να δούμε, έτσι να μπούμε μέσα στο μπαρόκ. Βλέπετε, αμέσως μπήκαμε στο σκοτάδι. Μπαρόκ είναι όχι πάντα, όχι σε όλα τα σχέδια, δεν είναι όλοι Καραβάτζο, ας πούμε, που μπορεί να δούμε αυτό το chiaroscuro, δηλαδή το έντονα, την έντονη αντίθεση φωτός σκιάς, αλλά να δούμε ένα συναισθηματισμό των Αποστόλων με τον Ιησού, είναι στο τελευταίο, στο μυστικό δείπνο, σε μια άλλη κατά τον Ρούμπενς απόδοση. Δεν είναι όπως συνηθίζουμε σε ένα μακρύ τραπέζι, στριμωγμένοι σε ένα πιο μικρό στρογγυλό ή ολές τραπέζι. Είναι καθισμένοι όλοι και δείχνουν ότι είναι ο Ιησούς σε μια στιγμή που εξηγεί κάποια πράγματα, κρατώντας ένα κομμάτι μάλλον ψωμί στο χέρι του, και όλοι ακούν, παρατηρούν, ενώ έχουμε ένα των Αποστόλων ο οποίος κοιτάει εμάς, όπως τον βλέπω πρώτο στο το πρώτο πλάνο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός με τα μαύρα μαλλιά, συγχωρέστε με, δεν είμαι ο καλύτερος στο θέμα αυτό. Είναι μια απόδοση Ρούμπενς, ο οποίος θεωρείται μια εξέχουσα μορφή στο χώρο της ζωγραφικής. Φλαμανδός, δηλαδή στη σύνορα Βελγίου-Ολλανδίας, περισσότερο στο Βέλγιο, χρεώνεται, ο οποίος, να πούμε λίγα λόγια, ή μπορεί να μας τα πει το αν έχει κείμενο. Δεν ξέρω, όχι. Δεν έχουμε κείμενο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εκτός από την ζωγραφική είχε τη μεγάλη ανάγκη να ασχολείται με τα κοινά. Έτσι θα το δούμε να είναι στη διάθεση των βασιλέων ως πρέσβης κυρίως, αυτή ήταν η δουλειά του, και αναλάβανε πρωτοβουλίες ώστε να μπορεί να είναι γέφυρες ειρήνης μεταξύ των χωρών που ήταν σε διαμάχη. Εκείνο τον καιρό ήταν η μεγάλη διαμάχη καθολικών διαμαρτυρωμένων και εκείνος ανέλαβε να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, το οποίο και με έναν γνωστό του, με ένα δικό του πίνακα, τα αγαθά του πολέμου και της ειρήνης, προσπαθούσε να πείσει τους εστεμένους να σταματήσουν τον πόλεμο και το επέτυχε μάλιστα. Το επέτυχε με τον πίνακα του που είχε τόσο στο άνω μέρος τον πόλεμο και στο κάτω μέρος συμφιλειωμένους ανθρώπους οι οποίοι ήταν παρέα και απολάβαναν ένα δείπνο. Λοιπόν, μπόρεσε έτσι να σταματήσει τον 30ετή πόλεμο. Θα το δούμε ίσως σε αυτό το έργο. Ας πάμε στη γυναικεία μορφή. Το δεύτερο που μπορούμε να πούμε για το Ρούμπενς ήταν ότι και ένα πολύ μεγάλο εργαστήριο με πολλά άτομα μέσα, μαθητής του ήταν ο Van Dyck, όχι ο Van Eyck, ο άλλος Φλαμανδός, όχι, εκείνος ήταν πιο παλιά, ήταν το 1400, ήταν στην αναγέννηση. Ο Van Dyck ήταν μαθητής του, άρρωστος, μπορεί να ήταν φυματικός. Να πούμε ότι ο Ρούμπενς ήταν στην υπηρεσία της Βασιλικής Αυλής. Είχε πολλές παραγγελίες και το εργαστήρι του έφτιαχνε πίνακες, τους οποίους ο ίδιος δεν μπορούσε να καθίσει και κανείς δεν το έκανε ποτέ να τελειώνει ένα πίνακα μεγάλων διαστάσεων που ήταν 4-5 μέτρα οι πίνακες του,
αυτός είναι μικρός, 65-81, αλλά έχει πίνακες μέσα στην πινακοθήκη του μονάχου, πολλούς, οι οποίες είναι 4-5-6 μέτρα, με σκηνές από τη ζούγκλα και τα λοιπά, από μάχες που γινόντουσαν μεταξύ αγρίων, θηρίων και στρατιωτών και κυνηγών μάλλον. Είναι και μορφές γυναικείες, οι οποίοι του κάναν παράπονο οι γυναίκες, ότι πώς έχει τις γυναίκες πάντα έτσι παχές. Και έτσι, δηλαδή, τι είχε μίσος κατά των γυναικών, είπαν πολλοί. Η απάντηση του Ρούμπεν ήταν, όχι βέβαια, δεν έχω τίποτα εγώ με τις γυναίκες. Απλώς ζωγραφίζω αυτό που βλέπω. Αυτές είναι οι γυναίκες. Η ζωή του γενικά πέρασε μέσα σε υψηλά στάνταρ και η ανάμειξή του με την πολιτική τον έκανε διαπρεπέστατο, εκτός ότι ήταν πολύ καλός ζωγράφος, και μπορούμε να πούμε ότι κατά που οι μεγάλοι ζωγράφοι είχαν το ατελείο ήταν ως εξής. Έδιναν το σχέδιο που είχαν ετοιμάσει στους βοηθούς, το ανέβαζαν στο μεγάλο τελάρο από το σχέδιο, αναλογικά βέβαια, και εκείνος επέβλεπε, έκανε τη σκηνοθεσία του πίνακα, ωραία το πήγαμε εδώ, εκεί, άρχισε εσύ τα πρώτα χώματα, βάλε τα δεύτερα, παίρνα το επόμενο χέρι, διόρθωσε εδώ πέρα, κάνε εκείνο, και στο 85 επενέβαινε ο Ρούμπενς και έκανε τις τελικές διορθώσεις, βάζοντας ό,τι ήθελε να διορθώσει και τελικά να βάλει τα φώτα και τις σκιές, τις τελικές, για να διαμορφώσει τελικά τον πίνακα. Πολλοί κάνουν την εξής ερώτηση. Μα αυτή η ζωγραφική είναι έτσι, είναι αυτό ήταν ο πίνακας του Ρούμπενς, ήταν όλων μαζί. Πρέπει να μπουν όλες οι υπογραφές. Τεράστιο λάθος. Όλοι, σχεδόν πολλοί από τους μεγάλους ζωγράφους, και σήμερα ακόμα έχει την ιδέα ο καλλιτέχνης, την αποτυπώνει όταν την τελειώσει στο χαρτί πάντα, κάνει ό,τι αλλαγές έχει στο χαρτί, μπορεί να βγάλει 30, 40, 2, 1 σχέδιο, δεν ξέρω αν βγει με την πρώτη, αλλά συνήθως δεν βγαίνει. Οπότε, αν θέλει 20-30 σχέδια, γίνονται διορθώσεις σε διάφορα που τα κρατάει στο χέρι. Προς στιγμή τουλάχιστον, λέει ώρα να το βάλουμε στον πίνακα και το παραδίδει σε βοηθό του ή βοηθούς του να του το κάνουν την αντίστοιχη μεγέθυνση σε ένα αντίστοιχο πίνακα αναλογικό με αυτό που έκανε το σχέδιό του. Λοιπόν, αν το έκανε σε ένα 20x30, ένα α4 ας πούμε, και έπιασε όλο το σχέδιο, μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ, πενταπλάσια την κάθε πλευρά ας πούμε. Το 30 να γίνει 1,5 μέτρο και το 20 να γίνει 20%, 1 μέτρο επί 1,5. Αυτό είναι ανάλογο του α4. Διατηρεί ακριβώς τις ίδιες αναλογίες. Οπότε, οι βοηθοί γνωρίζοντας έχουν με κάναβι, δηλαδή με σταυρόλεξο τύπο, έτσι, αυτό που το ξέρετε, το σταυρόλεξο, να κάνουν τόσο τη φωτογραφία του ζωγράφου όσο και τον πίνακα, να κάνουν ίσες κανάβους, ίσες κάθετες οριζόντιες, για να μεταφέρουν το ένα σχέδιο πάνω στο άλλο, που είναι αναλογικό πλέον. Ωραία. Έτσι λοιπόν, την όλη εποπτεία την έχει ο καλλιτέχνης. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι το έργο το έκαναν οι βοηθοί, οι οποίοι δεν έχουν καμιά σημαίνουσα εργασία ή λαμβάνουν καμιά πρωτοβουλία διόρθωσης. Τα πάντα τα επιβλέπει
ο καλλιτέχνης που έκανε το έργο και του λέει, όπα, αυτό δεν το βάλεις καλά, αυτό δεν μ' αρέσει, πιο αριστερά, δεν βλέπεις, κοίτα τι έχω κάνει, αυτό έχω κάνει, όχι εκείνο. Λοιπόν, γίνονται διορθώσεις, εκείνος έχει όλη την ευθύνη, μπορεί να μην το κάνει το δικό του χέρι, αλλά εκείνος βλέπει αν γίνεται όπως θέλει. Κανείς δεν μ' αρέσει να το κάνω αριστερά, δεξιά ή μεγαλύτερο ή μικρότερο, ή δεν μ' αρέσει το μπλε να βάλω κόκκινο. Τέτοια πράγματα αποκλείονται όλα αυτά. Όλοι οι άλλοι είναι χέρι, χέρια μόνο του καλλιτέχνη. Δεν είναι απόψεις. Η άποψη είναι μία, η πρωτεύουσα, η δικιά του. Όλοι οι άλλοι είναι μόνο χέρια. Έτσι. Λοιπόν. Δεν πείτε τώρα είναι η αξία της πινελιάς που θα βάλει, γιατί και αυτή ελέγχεται ότι πώς το θέλει να είναι η πινελιά, αν θέλει να είναι έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή, η βοηθή του είναι δική του άνθρωποι, πρέπει να τους πει. Και η τελική, και το τελικό χέρι είναι δικό του, που θα καλύψει κάθε προηγούμενο. Οπότε, αυτό βλέπει ο θεατής. Λοιπόν, οπότε, να γιατί εξηγούμε σε πολλούς ότι το έργο είναι μόνο του καλλιτέχνη, ο οποίος είχε την ιδέα να φτιαχτεί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αλλιώς, ότι είναι και μερίδιο των άλλων, που έχει συμβεί αυτό σε αρκετές γνωστές περιπτώσεις, όταν συνεργαζόντουσαν δύο καλλιτέχνες. Έχουμε παραδείγματα, ας πούμε, ότι ο Τιτσιάνο με τον φίλο του και μάλλον δάσκαλό του Τζορτζόνε, που πέθανε νωρίς, κάνανε μαζί πίνακες. Και μας είναι δύσκολο καμιά φορά, ακόμα υπάρχουν πίνακες, που να πούμε αν είναι 100% Τζορτζόνε ή 100% Τιτσιάνο, είναι σε συνεργασία. Έχουν βρει πολλά έργα που φαίνεται σε κάποια σημεία πινελιά Τιτσιάνο και αλλού Τζορτζόνε. Φαίνεται μάλιστα ποιανού ιδέα πρέπει να ήταν το έργο, αν ήταν του Τζορτζόνε, ο οποίος ήταν ευφιέστατος, πέθανε μόλις 32 χρονών, αν θυμάμαι καλά. Από πανούκλα και οι δύο πέθαναν. Σίγουρα πέθανε από πανούκλα ο Τιτσιάνο, αλλά ο Τζορτζόνε έφυγε νέος, μάλλον από πανούκλα και αυτός. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος, νομίζω από πανούκλα και αυτός. Βέβαια, ο ένας έφυγε 32, ο άλλος ακόμα ψάχνουνε τι ηλικία έφυγε. Παίζεται μεταξύ 85 και 98 χρονών. Γιατί δεν μπορούν να συμφωνήσουν ακόμα. Του έχουν δώσει μια ημερομηνία γύρω στο 80, γεννήθηκε. Γύρω στο 1385, ενώ πρώτα του είχαν δώσει μέχρι και το 72. Λοιπόν, παίζει, ας πούμε, τόσα χρόνια. Θα μου πεις τώρα γιατί. Γιατί όταν πέθανε, ξέρανε ότι πέθανε το, ας πούμε, το 85-86, πότε είναι. Αλλά πότε γεννήθηκε, άντε να θυμάσαι 100 χρόνια, πότε γεννήθηκε. Λοιπόν, και ψάχνανε, ήταν της Ελένης γιος, όχι, ήταν του, το έπαιζε με τον εκείνο, με τον άλλον και αυτό, ψάχνουν να βρούνε τις σχέσεις που ήταν, ποιοι ήταν τότε, ποιον έπαιζε και ποια ζούσε τότε, πότε τον έκανε η μάνα του, που είχε πεθάνει η μάνα του, ο πατέρας του. Ακόμα λοιπόν, επειδή είχε φτάσει τα 90 τόσα. Λοιπόν, γι' αυτό βλέπετε καμιά φορά στη γέννηση, υπάρχει ερωτηματικό, υπάρχει μόνο θάνατος και η γέννηση σε εγκυκλοπαίδειες είναι με ερωτηματικό. Λοιπόν, ο Ρούμπενς λοιπόν, για να πάμε σε αυτόν, έκανε δύο γάμους. Η πρώτη γυναίκα πέθανε και στα 53 του Θαρώ, κάπου εκεί πέρα, παντρεύτηκε μια μόλις 10, με την οποία έκανε τέσσερα παιδιά, και όταν πέθανε, μετά από 7 μήνες γεννήθηκε και το πέμπτο του παιδί. Αυτό δεν πρόλαβε να το δει. Αν θυμάμαι καλά, πέμπτο πρέπει να το δει. Πέμπτο. Λοιπόν, αυτή ήταν χοντρικά η ζωή του. Τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση σε κάθε ένα πίνακα, δυστυχώς. Αυτό θα ήταν μάθημα σύνθεσης, ανάλυσης για κάθε πίνακα. Δεν μας έφταναν 15 συνεδρίες.
Δεν μπορώ να μπω αυτό και δεν μπορώ, αν θέλετε, να κάνω, ενώ σκοπός είναι στόχος να κάνουμε μια γνωριμία με τον Μπαρόκ, δεν μπορώ να μπω σε αναλύσεις ή τεχνικά θέματα, πράγματα τα οποία είναι κομμάτι του fine art, έτσι, και θα είχαμε προβλήματα με άλλους. Λοιπόν, ας αρκεστούμε σε αυτό, δεν είναι ότι δεν θέλουμε, αλλά δεν μπορεί να συμβεί. Αντιλαμβάνεστε το λόγο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τη Λίδα και τον Κύκνο, η οποία τώρα αυτός ο Κύκνος, να πούμε ότι είναι πάλι ο Δίας που μεταμορφώνεται μια σε βροχή, μια σε αυτό, και ψάχνει να γονιμοποιεί τις ωραίες γυναίκες που βρίσκει. Κυνηγέται βέβαια, αλλά και αυτός δεν πάει ως Δίας, βλέπετε εδώ έγινε Κύκνος. Λοιπόν, πάμε. Εδώ η Αφροδίτη, Βένους, Φρυγίδα. Ο Ιλόγου, 42, 180, Φρυγίδα. Τώρα, πάει εδώ πέρα, πρέπει να δούμε ότι είναι πάλι το ίδιο παχουλί, έτσι. Εδώ η μυρή της είναι αρκετά γεμάτη. Αυτό φαίνεται έχει γίνει παράπονο στις γυναίκες και βλέπετε και το σκοτάδι, σκοτάδι φως. Όπως λέγαμε, δημιουργεί μια δραματική ο αίρος φοβισμένος, μάλλον ο σάτυρος εδώ πέρα, κάποιος σαν σάτυρος που έρχεται μέσα από το σκοτάδι και είναι θορυβημένος τόσο ο έρωτας όσο και η ίδια η Αφροδίτη. The Discovery of Child Erichthonius. Μάλιστα. Ποιο είναι αυτό το Child Erichthonius? Είναι αυτό βέβαια, αλλά είναι ιστορία, δεν την ξέρω καλά, να με συγχωρέσετε. Συνήθως δεν ασχολούμαι με τις ιστορίες, αλλά τώρα θα μου πείτε, θα έπρεπε να είχα ασχοληθεί. Αλλά ας μείνουμε στο ζωγραφικό μέρος. Η καθιερωμένη σκιά μέσα, τα έντονα φώτα απάνω στις γυναίκες, οι μορφές πάλι όπως είπαμε γεματούλες οι κυρίες, ο έρωτας παρών πάντα, μια ωραία γυναικεία μορφή εδώ πέρα, μια μητέρα με πέντε στήθη. Δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί, αλλά ήταν, νομίζω, ότι σας πω μην το δέσετε και πάρα πολύ, νομίζω ότι η μνήμη μου λέει ότι ήταν η παρουσία της γυναίκας η οποία θύλαζε και έπρεπε να έχει πολλά στήθη για να ήταν η δουλειά της αυτή να θυλάζει παιδιά. Κρατήστε το, δίχως ούτε εγώ να παίρνω όρκο, ούτε και εσύ να το δέσετε ότι σας είπα αυτό το πράγμα σήμερα, αλλά κάτι τέτοιο μου θύμισε. Λίχτενστάιν μουσείο, στο μουσείο του Λίχτενστάιν στη Βιέννη είναι αυτός ο πίνακας. Και είναι μεγάλος, 3,17 επί 2,18, 3 μέτρα και 17 στο πλάτος, επί 2,18. 77, 65, 23 και 15, στα 38 του χρόνια έχει γίνει αυτός ο πίνακας. Πάλι φαίνεται είναι ο προηγούμενος σάτυρος. Εδώ τα πάει καλά με την κοπέλα, ο σάτυρος με το κορίτσι. Ευχαριστημένη, έφερε και δώρα ο σάτυρος για να γλυκάνει την υπόθεση, φαίνεται. Και πήρε τα σταφύλια της κοπέλα και είναι όλα μια χαρά μου. Λοιπόν, σκοτάδι βλέπετε και εδώ, έντονο φως. Τώρα 1615. Αυτό μπορεί να είναι όλα, αυτό το έντονο φως με το σκοτάδι. Είναι καραβατζέστικη, είναι το καραβάτζο στυλ. Ο Καραβάτζο έκανε πίνακες και τον καιρό, πολύ πιθανόν,
και επειδή ο Ρούμπενς είχε πάει, τον είχε στείλει η δουλειά του και οι ανάγκες του, όπως και ο Βελάσκεθ, πηγαίναν Ιταλία για να ενημερωθούν και οι δυο έκαναν ταξίδια. Οπότε η επιρροή Καραβάτζο αυτού του ακόμα το 15, δηλαδή μόλις πεθάνει ο Καραβάτζο, το 10 πέθανε, οπότε μπορεί να επηρέασε πολλούς, να σχηματοποιείται αυτό το μοτίβο φωσκιά, δηλαδή που είναι, βλέπετε, απόλυτη σκιά, καραβαζιασκήπο. Ο θρίαμβος ο νικητής, πάλι βλέπετε εδώ πέρα. Αυτή τη θεά εδώ πέρα δεν πιστεύω ότι είναι ο έρωτας να είναι τόσο μεγάλη, φτερούγα βλέπω, αλλά δεν τα πάω ούτε στα παγανιστικά καλά. Τέλος πάντων, βλέπετε η τεχνική του πολύ καλή, υφάσματα, σίδερα, πανοπλίες, υφάσματα, καλή τεχνική. Η ανατομία του, δηλαδή, δείχνει να την ξέρει καλά ο Ρούμπενς, το γυμνό. Μπορούμε έτσι να δούμε και βλέπουμε σκηνή τώρα, έτσι, σκηνή με κάποιο συνέστημα μέσα. Είναι θεατρικό όλο αυτό. Αυτό δεν το βλέπαμε στην Αναγέννηση, ούτε αυτό, ούτε αυτό. Έτσι, άτομα να γελάνε ή αυτά εδώ πέρα, βλέπετε ότι είναι θεατρικές σκηνές αυτές. Είναι σκηνή θεάτρου, δεν θα το βρίσκαμε αυτό στην Αναγέννηση. Καμία περίπτωση. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μια θεατρικότητα. Βλέπουμε ότι είναι μια σκηνή θεατρική. Όπως και να είναι ένα σκημένο σκηνικό. Ο νεκρός κάτω, ο άλλος δεμένος, ο κυρίαρχος από πάνω, πάνω με την πανοπλία του. Η κυρία εκεί πέρα που το σιγοντάρει ως νικητή του, κάνει χαρές και χάδια, το επιθυμεί και αυτός χαίρεται, φαίνεται, δίχως να φαίνεται απόλυτα έτσι γελαστός, ικανοποιημένος, φαίνεται όμως κυρίαρχος, στέκει απάνω στα... Γιατί έχουμε ένα πτώμα εδώ πέρα και άλλο ένα από κάτω, δύο κάτω πάνω στα πτώματα και ένα... Λοιπόν, αυτό είναι το μπαρόκ. Να ο πίνακας, η αλληγορία του πολέμου και της ειρήνης. Κάτω είναι ο πίνακας που μετέφερε 3 μέτρα πάνω είναι πόλεμος, βλέπετε, πόλεμος και κάτω είναι ειρήνη. ...1630 τελείωσε. Αυτός ο πίνακας, πάλι σκηνικό. Η γραφή μέσα είναι ρεαλιστική. Έτσι, δεν έχει φρεθεί ακόμα ο εμπρεσιονισμός. Έτσι. Βλέπουμε ότι όλα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του κλασικισμού. Έτσι. Οι συνέπειες του πολέμου, εδώ άλλη μια θεατρική αναπαράσταση, ο στρατιώτης εδώ πέρα με το σπαθί, ορμάει και η τραγικότητα όλων των άλλων, ο φόβος αυτού νου, και πτώματα κάτω, γυναίκες. Άλλο ένα θέμα, σίγουρα βγάζει συνέστημα, βγάζει
τραγικότητα, βγάζει κίνηση, βγάζει ορμή. Ο τίτλος έχει The Four Continents, οι τέσσερις ήπειροι. Οι τέσσερις ήπειροι θέλει να έχει μαύρους, λευκούς, η μαύρη κυρία εδώ πέρα. Τέλος πάντων, κατά το δικό του τρόπο προσπαθεί να μεταφέρει ό,τι γνωστικό μέσον έχει για τις φυλές των τεσσάρων ηπείρων και τα ζώα τους. Τέτοιες σκηνές με κροκοδίλους και με τίγρες έχει πάρα πολλές φτιάξει και τους οι κυνηγοί με τα άλογά τους δίνουν μάχες με τα άγρια ζώα. Και μου είχε κάνει απορία πώς μπορούσε να κάνει τίγρες. Βέβαια ήταν σκοτωμένες, αλλά όταν τις έφτιαχνε, αλλά έτσι να γρυλίζουν και λοιπά. Τέλος πάντων, δεν ήταν δύσκολο για το Ρούμπενς όταν είναι σκοτωμένοι που τις ταριχεύουν, μπορούν να τις ανοίγουν το στόμα, φαίνονται και τα δόντια και τα λοιπά, τόσο για το κροκοδίλο. Μπορούμε να θαυμάσουμε εδώ πόσο καλά δουλεύει την ανατομία στο αντρικό και το γυναικείο σώμα και μέσα σε περιβάλλον μπαρόκ σίγουρα, λόγω της θεατρικότητας, των συναισθημάτων που βάζει κτλ. Αυτό είναι portrait of a young girl, αλλά νομίζουμε ότι είναι η κόρη του. Μικρός πίνακας, 37x27, όπως λέει, σε μουσείο στη Βιέννη. Έχως να πω ότι με εξαπατάει η μνήμη μου, είναι η κόρη του. Εδώ, night scene, μια βραδινή σκηνή. Αυτή είναι Καραβάτζιο 100%. Καραβάτζιο, Ντελατούρ, Ρέμπραντ και τα λοιπά, Βελάσκεθ και Ρούμπενς. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η σκηνή είναι Καραβάτζιο και τέτοια σκηνή, πάλι με κερί, έχει και ο Ντελατούρ, Ζορζ Ντελατούρ. Έχει πολλές σκηνές με κερί που πολύ έξυπνα το βάζουν μπροστά για να φωτίσει μόνο τα πρόσωπα και τα χέρια μέσα η μπαλάμη, βλέπετε. Τι ωραία, πόσο θεατρικό είναι αυτό και πόσο παίζουν με το φως και τη σκιά. Είναι ένα έργο κιάρο σκούρο που δείχνει την επίδραση που είχαν οι καλλιτέχνες από τον πολύ μεγάλο Καραβάτζο. Rembrandt van Rijn, Dutch Baroque Era Painter and Engraver. Ολλανδός ζωγράφος, ο Rembrandt van Rijn, Ολλανδός ζωγράφος και χαράκτης. 1606-1669, όπως σας είπα, στο μπαρόκ. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος ας βλέπουμε και μια εικόνα του για να το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου 1625. Το έχει κάνει στα 19 του χρόνια αυτό. Αλλά ας πούμε μερικά πράγματα. Ή όχι, συγχωρέστε με, μάλλον για τα βιογραφικά να ξαναπάω στην οθόνη να δω μήπως υπάρχει καμία ερώτηση εδώ πέρα. Μπήκαν φίλοι και επειδή κάνουμε διάλειμμα για να δοθεί ευκαιρία για μήπως υπάρχει καμία ερώτηση, να πούμε καλησπέρα, γιατί
Κυλάει και ο χρόνος, πριν το καταλάβω, έχει πάει 9.30 ώρα. Καλησπέρα στη Λασκαρίνα, Λασκαρίνα Καραγιάννη, πρώτη-πρώτη. Καλησπέρα στη Μαρία Ιφαντίδου, η οποία τώρα την έχουμε νωρίς, φεύγει από τη δουλειά αργά. Δήμος Αρθ, καλησπέρα Δήμο. Ο Κώστας Αγγελάκης, οικαστικός φίλος της παρέας, καλησπέρα. Μας λέει και ο ίδιος, καλησπέρα σας, υγεία και υπομονή. Από αυτό θέλουμε και δεν θέλουμε, έχουμε. Και μας κάνει και πολύ καλό. Αυτό το μήνα πάει έτσι, μου φαίνεται να κάνω ατομική έκθεση. Πρέπει να έχω κάνει καμιά δεκαριά πίνακες. Έτσι, είναι όλοι να εξελίξει περισσότεροι, αλλά το κορονοϊός μας κάνει καλό. Νομίζω ότι αν όλα πακανά και με τη φόρα που έχουμε πάρει, θα βγει μέσα σε κανένα μήνα μια ολόκληρη έκθεση. Λοιπόν, η Ελένη Ζαχαριουδάκη από κάτω από Κρήτη λέει καλησπέρα, με υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε, Ελένη. Η Λασκαρίνα Καραγιάννη λέει επίσης καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε, Λασκαρίνα. Η Ελένη Μουρίκη είναι μαζί μας. Η Μαρία Ιφαντίδου λέει καλησπέρα σε όλη τη δημιουργική παρέα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ο Αλέξανδρος Μακρύς, καλησπέρα και εκείνος. Έχει πέσει, σπουδαστής μας είναι, όπως και η Λασκαρίνα. Δυστυχώς, δεν έχουμε οπτική επαφή. Όπως σας είπα, τα μαθήματα στη σχολή γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης, βιντεοσκόπηση κτλ, Skype κτλ. Έχουμε όλα τα μέσα και τα μαθήματα σε εμάς δεν έχουν σταματήσει, δεν σταμάτησαν ποτέ καμία στιγμή. Εμείς πάμε και δείχνει ότι πόσο η σχολή όχι ήταν προετοιμασμένη για το κορονοϊό, αλλά είχε δομές τέτοιες ώστε να μπορεί να συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της δίχως πρόβλημα. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία οι σπουδαστές μας δεν είναι όχι μόνο αβοήθητοι, αλλά προχωράει κανονικά τα μαθήματα σε όλα τα επίπεδα. Παιδικά, εφηβικά, όλο των επιπέδων είναι. Όλα γίνονται μέσα σε τηλεδιασκέψεις, πλατφόρμα κτλ. Μάλιστα βγάζουμε, όπως είδατε, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχουμε και νέα σεμινάρια που αρχίζουν από Κυριακή και μετά. Οπότε, για όσους μπήκαν τώρα, ρίξτε μια ματιά για να ενημερωθείτε, γιατί αξίζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, η Σοφία Φωνιαδάκη, άλλη σπουδαστριά μας κάτω από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Η Δήμητρα Σοφία Σοφιανού είναι από το κοντρόλ δίπλα και σπέρα. Η Μαρία Τζιμίνη είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Μαρία. Η Λίτσα Ραυτοπούλου μαζί μας. Καλησπέρα, Λίτσα, η οποία μεταφέρει και αυτή καλησπέρα της προς όλους. Ο Κώστας Γκάτο είναι μαζί μας. Γκάτο ιταλικά σημαίνει γάτος. Έχει μάλλον και σύμβολο μία γάτα. Ωραία. Η Σύση Κοντογέννη. Χαίρομαι ιδιαίτερα, παλιά μας σπουδάστρια από το Αγρίνιο. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα από Αγρίνιο, κύριε Γιάννη. Να το λέω από κάτω. Καλησπέρα, Σύση μου. Λοιπόν, η Ρόζα Φατσέα, παλιά απόφυτος, και αυτή είναι μαζί μας. Η Δάφνη Χρήστου εδώ πέρα, η Χριστογιανοπούλου, παλιά μας σπουδάστρια, και αυτή είναι κοντά μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για όλους αυτούς. Η Αφροδίτη Μπουρτζόγλου, φίλη μας, καλησπέρα. Λέει και αυτή η καλησπέρα της. Η Ντόρα Λαμπροπούλου είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Δώρα. Η Νόπη Ρούστανη θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα για το μέλλον. Πιο ακριβώς
Το χάσαμε. Κάποιο ερώτημα θα έκανα και κάπου απάντησε. Θα την παρακαλούσα. Θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα για το μέλλον. Ή πιθανώς κάτι λέει για εκείνη. Κάτι που θα έπρεπε να κάνει η ίδια. Πιθανόν να έρθει να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα σχολείο. Θα ήθελα να πιστεύω. Ελένη Λιμπεράκη, σπουδαστριά μας από τη, στο Φαϊνάρ επίσης, από την Ελευθερούπολη Καβάλας. Λέει την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε, Ελένη. Ο Γιάννης Κασιμάτης, φίλος μας και σταθερά εδώ στην παρέα, είναι μαζί μας. Και ο Αντώνης Θαλασσέλης, ο τελευταίος που βλέπω στην παρέα μας προς το παρόν. Έχω κάποια ερώτηση, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε τον Ρέμπραντ. Μετά από αυτό που του ρίξα μια ματιά, θα δούμε ότι και ο Ρέμπραντ ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, το ίδιο στυλ καραβατζίστικο με σκοτάδι και έντονο φως. Αυτό συνήθως στις συνθέσεις επικρατεί μες στο μπαρόκ. Βλέπετε τι ωραία που μπαίνει σκιά και φως. 1626, είναι 20 ετών εδώ. Βλέπετε τι κάναν τότε στα 20 τους χρόνια. Αυτό το βλέπουμε σε όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής. Δηλαδή τότε η ζωή τους ήταν 65-70 χρόνια, είχε κλείσει η ζωή τους. Δηλαδή ψυχολογικά ήταν έτοιμοι για τη μετάβαση. Στα 15-17 χρόνια ήταν έτοιμοι καλλιτεχνικά. Δεν περίμενες να δεις ένα καλλιτέχνη ο οποίος να έκανε σπουδές στα 30 του. Αυτό θα το δούμε στο 19ο αιώνα. Έτσι να δούμε ένα Καντίνσκι, ένα τέτοιο, έναν που έχει περάσει την ηλικία των 20, Van Gogh και τα λοιπά, Gauguin. Αλλά δεν το βλέπουμε στην αναγέννηση και στον παρόκο. Εκεί πέρα όλοι ακολουθούν το πρόγραμμα που είχαν γνωρίσει από παιδιά και έτσι είναι διαπρεπής. Ήδη στα 18, 19, 20 έχουν βγει στην εμπορία του πίνακα. Έτσι. Εδώ είναι μια εικόνα που ο Ιησούς λέει βαράει τους, έχει το μαστίγιο εκεί πέρα και πάει τους ανθρώπους έξω από την εκκλησία που το έχουν κάνει οίκο εμπορίου κατά την ιστορία. Ο Απόστολος Παύλος στη φυλακή. Πολύ έντονο εδώ. Η σκότητα, η σκέψη, η μελαγχολία, το συνέστημα που βγάζει ο πίνακας και το φως και σκιά, τι ωραία που έχει κάνει το παράθυρο εδώ πέρα. Βερμέρ συνταγή αυτή. Θα τη δούμε πολλές φορές στο Βερμέρ που βγάζει από αριστερά ένα παράθυρο και ρίχνει φως απάνω. Βλέπετε, ο Ρέμπραντ ακολουθεί την ίδια συνταγή. Και πάλι η ίδια συνταγή. Όσο καλό το φόντο, το σκοτεινό και πόσο πέφτει το φως από μια εστία που είναι σίγουρα εδώ αριστερά και πέφτει εδώ πάνω. Εξαίρετη σύνδεση, Χριστομή εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα, μεταχειρίζεται τη χρυσή τομή έντεχνα ο Ρέμπραντ και εδώ πάλι. Το δείπνο στους Εμαούς που
κατά την αφήγηση είναι οι μαθητές μέσα και έχει μπει η μορφή του Ιησού και δείχνουν την έκπληξη. Αυτό έχει κάνει και ο Καραβάτζο βέβαια, πολύ πιο νωρίς. Και βλέπουμε την αιστεία φωτός εδώ πίσω, πίσω από τον Ιησού, ώστε να μας κάνει κοντρολούτσε που λέμε, κοντρολουμιέρ, δηλαδή το φως, να μην επιτρέψει να δούμε τη μορφή του Ιησού. Θέλει να το αποφύγει αυτό ο Ρέμπραντ και βάζει το φως ακριβώς από πίσω για να μας κάνει εδώ σκιά οπωσδήποτε και να μας φωτίσει τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος δεν είναι μαθητής του, είναι μάλλον ο άνθρωπος του χώρου εκεί πέρα και βλέπουμε μία μορφή βάθους. Ή μπορεί να είναι και κάποιος μαθητής, δεν ξέρω, γιατί μπορεί να είναι λογικά ο Θωμάς εκεί πέρα και ο οποίος μάλιστα έβαλε και το δάχτυλό του στην πληγή, ας πούμε, επί των τύπων ύλων που λέει, για να δει αν είναι πραγματικά ο Ιησούς. Πάλι με τον Απόστολο Παύλο, απάνω στο γραφείο του, εδώ η φωτεινή πηγή την έχει από εδώ πέρα, με αποτέλεσμα να μας σκοτεινιάσει όλη αυτή την περιοχή, εφόσον το φως κρύβεται από πίσω και φωτίζει έντεχνα αυτό το κομμάτι που θέλει. Εδώ πέρα είναι το φως εδώ πέρα και μας σκοτεινιάζει αυτό εδώ πέρα για να μην μας κλέψει το πρώτο πλάνο το φως εδώ πέρα. Αν είχαμε φως εδώ πέρα σε αυτή την επιφάνεια, θα αυτό το φωτεινό σημείο πιθανόν έκλεβε αυτό το σημείο. Οπότε έκανε τη σκηνοθεσία του έτσι ώστε να ρίξει το φως χαμηλά, που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτεινιάσει όλη αυτή την περιοχή που τη θεωρεί άχρηστη, για να πέσει το φως εδώ πάνω και να πάει στη χρυσή τομή εδώ πέρα τη μορφή που θέλει να βάλει, δηλαδή τον Άγιο Παύλο, τον Απόστολο Παύλο. Και ένας άλλος, ο Απόστολος Πέτρος, και αυτός στη φυλακή. Αυτόν τον έχει κεντρική σύνθεση του και τα περιβόητα λιδιά του εδώ πέρα, για να ανοίγει ο Παράδεισο, και έβαλε, έκανε μια κεντρική σύνθεση που δεν έχει βάλει άλλα στοιχεία μέσα και έτσι δεν μπαίνει τον πειρασμό να βαρύνει το θέμα από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Γιατί εδώ το πρόβλημα στην κεντρική σύνδεση είναι, αν έβαζε κάτι από εδώ, θα πρέπει να βάλει κάτι από εδώ για να μην γέρνει ο πίνακας μία αριστερά μία από εδώ. Ζυγίζει λοιπόν φως και σκιά. Θέλει, που λέμε, μαγκιά αυτό το πράγμα να το κάνεις, αν δεν είσαι Ρέμπραντ, διότι κινδυνεύεις τα βάρη σου, τα χρώματά σου αριστερά δεξιά να σου γύρουν και να. Αλλά εδώ έχει εξουδετερώσει όλη την περιοχή εδώ πέρα, στρέφοντας το μάτι απευθείας στον Πέτρο, ώστε να μπορούμε να τον δούμε. Δεν αφήνει τα φώτα, θα έτρωγαν αυτό το σημαντικό κομμάτι, που είναι η μορφή, έως εδώ πέρα έστω, και έτσι μπορεί και δημιουργεί αυτό το δράμα. Θεατρικό και αυτό, όπως βλέπετε. Δράμα είναι μια σκηνή, δεν μποζάρει για να τον φτιάξουν ωραία, όπως θα κάνανε στην αγέννηση, να κάνεις τον στρατηγό, τον Λεωνάριο, τον βασιλιά, τον καρδινάλιο, τον πάπα. Όχι, δεν έχουμε. Εδώ έχουμε μια φανταστική σκιά, μορφή, που τη βάζει εκεί που θέλει αυτός και χρησιμοποιεί όλα τα τεχνικά μέσα που μπορεί να βγάζει στο μυαλό του για να ενδυναμώσει την εικόνα που θέλει να μας δώσει. Έτσι. Αυτό, ο Ρέμπραντ ήταν ένας αξιολογότατος και δεν είπαμε κάποια βιογραφικά του, χοντρικά θα τα πω, γιατί οδεύει η ώρα. Και λοιπόν, ο Ρέμπραντ είχε την εξής περιπέτεια. Είχε την ευτυχία να έχει μια πολύ καλή νεανική ζωή, παντρεύτηκε μία
σύζυγο την οποία απέκτησε και ένα παιδί. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν μπόρεσε να ζήσει όπως θα ήθελε, διότι μια σειρά από γεγονότα απέτρεψαν τη καλλιτεχνική του πορεία. Το ένα ήταν ο πίνακας, η νυχτερινή περίπολος. Αυτό, στον πίνακα αυτό ακούστηκε ότι κατηγορούσε την κυβέρνηση, όπως λέγεται, και έλεγε ότι βγάζει τις περιπόλους για να τρομάζει τον κόσμο και να ασκεί κάποια, τέλος πάντων, βία ή εξουσία. Και μέσα στον πίνακα αυτό έβαλε επί αμοιβή κάποιους από τους ανθρώπους της που κάναν περιπολίες και ανάλογα με τη θέση που τους έβαζε ένα ποσό. Πλάνο τόσα, δεύτερο πλάνο τόσα. Διαδόθηκε όμως ότι ο Ρέρα ήταν εχθρός κυβέρνησης και βγήκε μια απόφαση η οποία έλεγε ότι όποιος πάρει πλέον έργο του Ρέμπραντ θα κυνηγηθεί από την κυβέρνηση. Αυτά τα πράγματα λίγο πολύ εγκαταλείφθηκαν μετά, τα γράφαν παλαιότερα βιβλία, αργότερα δεν ξέρω τι έγινε, υποθέτω δεν άρεσε όλο αυτό που είχε κυκλοφορήσει στην Ολλανδία για το που είχε γίνει στο Ρέμπραντ και θέλανε να το πάρουν πίσω και άρχισαν τα βιβλία να μην το γράφουν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε να θαυμάσουμε τα έργα του, αυτά που άφησε και θέλουμε να παραμερίσουμε τώρα πολιτικές σκοπιμότητες και τα λοιπά, που ένα καλλιτέχνη είναι γεγονός ότι ποτέ δεν τον εγκαταλείπουν αυτές οι παράμετροι, δηλαδή να ξέρει και το κοινωνικό-πολιτικό στάτους και το τι διεμήφθη τότε και πώς έφτασε να είναι ή να μην είναι, ποιες συγκυρίες οδήγησαν ένα αποτέλεσμα. Οπότε ελπίζω να μην κούνησα την εικόνα. Τέλος πάντων, μετά την απόφαση αυτή είχε την ατυχία να πεθάνει η γυναίκα του. Με την απογοήτευση να μην έχει χρήματα να ζήσει. Πούλησε ένα σπίτι που ήταν της γυναίκας του, τέλος πάντων πούλησε περιουσιακά στοιχεία, έμεινε δίχως λεφτά γιατί τα έφαγε, έκανε και μια ζωή που ήταν λίγο επιτυδευμένη, δηλαδή του άρεσε να ζει καλά. Και ενίοτε λέγεται ότι σκόρπαγε τα λεφτά του με την ίδια ευκολία που τα είχε αποκτήσει. Έτσι λοιπόν, όταν τελείωσαν τα λεφτά και πούλησε ό,τι είχε από τη γυναίκα του, ακολούθως με τη δεύτερη γυναίκα που έμενε επί ήρθε σε πολύ άγρια ρήξη που είχε φιλονικία μαζί της και φτάσαμε μέχρι τα δικαστήρια και εκείνη τον έστειλε φυλακή. Δηλαδή αυτό που τον κατηγορούσε ήταν τέτοιο που θα μπορούσε να πάει φυλακή για βία και κάτι τέτοιο ή και για υπεξαίρεση χρημάτων που είχε κάνει απάνω της. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπαίνω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Και έτσι έμεινε πάλι μόνος και ακόμα δεν ήταν και το χειρότερο. Μετά από λίγο του πεθαίνει και ο γιος του στα 20 τόσα του χρόνια και μένει πια μοναχός του, ξεκληρισμένος, οικονομικά δεν είχε καμία δυνατότητα και τότε ήταν ένας άνθρωπος, έγινε ένας άνθρωπος πολύ ευάλωτος στην ελεημοσύνη, διότι δεν είχε από πού να αντλήσει πόρους. Λέγεται ότι κάποιοι που τον πλησίασαν του έδωσαν χώρο και φαγητό να έχει και του ζήτησαν ως αντάλλαγμα να εμπορεύονται αυτοί και να παίρνουν την αξία των πινάκων και δίνοντάς του κάτι λίγο ενδεχομένως και να τα εξάγουν κάπου έξω, κάτι τέτοιο.
Οπότε έτσι πέρασε μέχρι το θάνατό του ο Ρέμπραντ μια τυραννισμένη ζωή, μόνος του, από εκεί που ήταν το νούμερο ένα, έγινε ένας κυνηγημένος, αλλά πάντα ένας αξιοπρεπέστατος καλλιτέχνης για τον τρόπο που ζωγράφιζε. Και ίσως μερικοί καλλιτέχνες να είχαν αυτό το κομμάτι απάνω. Βρίσκουμε κάποια μη συμβατά κομμάτια απάνω στη ζωή πολλών καλλιτεχνών. Ας πούμε ο Καραβάτζο, που ήταν ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, είχε σκοτώσει έναν και θα είχε τραυματίσει και κάνα δυο ακόμα, γιατί κυκλοφορούσε πάντα με κάνα δυο σπαθιά πάνω του και μην του έλεγες κάτι που δεν του άρεσε, αμέσως τραβούσε σπαθί και επιτίθετο, φραστικά ή απειλητικά. Και να πούμε ότι φέρεται μέσα στα αρχεία της αστυνομίας ως μαστροπός. Οι φίλοι του ήταν χαρτοπαίχτες. Τι μιλάμε για αυτόν τώρα, δεν ήταν αυτής της κατάστασης, αλλά αρέσκε το να ντύνεται κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του με διάφορες μεταμφιέσεις και να κάνει μια το βεζίρι, μια τον σουλτάνο, μια τον ένα, μια τον άλλο και να κάνει προσωπογραφίες του. Έχει πολλές αυτοπροσωπογραφίες που μπορεί να δούμε λίγο πιο κάτω. Η Αγία Οικογένεια, και εδώ είναι ένα θεατρικό σκηνικό με την Παναγία, τον Ιησού, εικάζω τον Ιωσήφ και την Ταντά εδώ πέρα, με ένα, να δω πού είναι η πηγή ακριβώς, να θυλάζει ο Ιησούς, ένα πολύ πρωτότυπο αυτό που μόνο ο Ρέμπραντ το έχει κάνει, έχει βγάλει το στήθος της Παναγία και το ταΐζει. Δείχνει και εδώ την τόλμη που έχει να κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να βγάλει το στήθος της Παναγίας έξω και να θυλάζει τον Ιησού. Θέλει κάποια... Είναι λίγο θολή εικόνα, εντάξει. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτό δεν θα το έκανε ο Ραφαήλ ποτέ, να κάνει την Παναγία, να έχει βγάλει το στήθος έξω. Αυτό που μετά έκανε ο Μιχαηλάγγελος, ο οποίος έκανε και τον Ιησού γυμνό, εκεί στην πτώση από το Παράδεισο στην κόλαση, που είναι, εκεί δεν πέφτει ο Ιησούς, αλλά είναι στο ουρανό μέσα και είναι γυμνός επίσης, και στο τον Τοτόνι, στο στρογγυλή ζωγραφιά που έχει, που είναι η Αγία Οικογένεια πάλι, και από πίσω είναι 5-6 γυμνά. Αυτός έκανε κάτι τέτοιο, ναι. Θέλει θάρρος, πρέπει να είσαι πολύ μεγάλο όνομα για να μπορεί να κάνει, να το λέει η ψυχή σου. Λοιπόν, εδώ δείχνει μια ανθρώπινη υπόσταση, ο Ρέμπραντ τολμάει να το κάνει, να ξέρει μια ανθρώπινη υπόσταση. Ο Ιωσήφ κρατάει κάτι σαν εργαλείο, σαν μια μηχανή, εργαλείο, σκαψίματος της γης, ξέρω εγώ, μοιάζει με... κρατάει αλέτρι, κάτι σαν αλέτρι μου μοιάζει ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Ωραία. 1640, 6, είναι στα 34, στα 34 του χρόνια, πάνω στην ακμή του είναι αυτό που φύγει. 1645, η Αγία Οικογένεια με αγγέλους, λέει εδώ πέρα. Άγγελοι πολύ, ναι. Ο Ιωσήφ, η Παναγία, η οποία, τι να είναι αυτό το βιβλίο, να είναι Ευαγγέλιο, να είναι, κάτι τέτοιο. Και έβγαινε δώσει κάνα Ευαγγέλιο, διαγραφή, ξέρω, διαγραφή, όχι.
Παλαιά Διαθήκη, λέει, ναι, κάτι τέτοιο. Και ο Ιησούς μες στο καλαθάκι του. Και αυτή μια τολμηρή σκηνή, διότι η Παναγία είναι πολύ συμβατική. Μοιάζει με μια κυρία απλή εντελώς. Δεν κοιτάει να τη πιάσει δόση. Δεν κοιτάει να τη δώσει ούτε καν φωτοστέφανο, ούτε καν αυτό, ούτε εντάξει. Αμέτωχος σχεδόν η μορφή του συζύγου, εισαγωγικά αν θέλετε, του Ιωσήφ. Η Παναγία με τη μαντήλα της από πάνω και ως το κεφάλι, εντάξει, είναι μια πολύ ανθρώπινη μορφή που θα τη βλέπαμε σε ένα πίνακα μιας νορμάλ οικογένειας. Δείχνει λίγο τη σκέψη του Ρέμπραντ. Και το κιάβο σκούρο βλέπετε, σκούρο εδώ πέρα, και όπου χρειάζεται μία φωτεινή πηγή, μία φωτεινή πηγή, η οποία έρχεται από εδώ. Τη φωτίζει εδώ πέρα, το πρόσωπο, και έρχεται ένα φως κάπου από εδώ πέρα για να μας φωτίζει τόσο εδώ, τόσο εκεί, εδώ και τους άγγελους. Δηλαδή είναι ένα άπλετο φως που πέφτει για να φωτίσει, αλλά εδώ είναι βάθος μέσα και δεν το φωτίζει. Λογικά το φως θα έπρεπε να έρχεται μέσα από εδώ πέρα κάπου, για να έχουμε φως εδώ μέσα, πρέπει να έρχεται μια φορά από εδώ μέσα, μέσα από το σκοτάδι. Για να είναι μπροστά από το σκοτάδι, δηλαδή να είναι σκοτάδι μετά το φως που να ρίχνει εδώ πέρα, για να υπάρχει σκοτάδι. Γιατί αν το φως έπεφτε εδώ προς τα εδώ μέσα, θα το σηκώσω μόνο εδώ. Μήπως είναι. Ήθελα να δω πως είναι κάποιος από εσάς που μου κάνει κάποια παρατήρηση, αλλά δεν είναι. Λοιπόν. Rest of the flight into Egypt. Η πορεία προς, μια ανάπαυση κατά την πορεία, κατά το πέταγμα προς Αίγυπτο ή από Αίγυπτο, into, μέσα στην Αίγυπτο. Δηλαδή και εδώ όλο σκοτάδι και με μία φωτεινή πηγή που είναι ένα προσάναμα ξύλων εδώ πέρα, φωτίζει την Παναγία, δεν μπορώ να το διακρίνω, έχω και την καβομάρα μου. Βλέπω δύο μορφές εδώ πέρα, δεν μπορώ να διακρίνω πολύ καλά. Εδώ είναι ο Ιησούς κοντά στη φωτιά μάλλον. Εδώ είναι δύο μορφές. Ας πούμε ότι είναι ένας από τους δύο, η Παναγία και ο Ιωσήφ. Ξέρω ότι Topic accusing Anna of stealing the kid. Ποιος είναι ο Τόμπιτ? Κατηγορεί την Άννα για το κλέψιμο του προβάτου. Είναι 20 ετών όπου κάνει αυτόν τον πίνακα. Χριστέ και Παναγία μου. Μικρός πίνακα, 40x30. Αλλά βλέπετε ότι τι κάνει στα 20 του μόλις χρόνια. Ωραία. Πάλι τεχνική και αεροσκούρο. Παρόλο ότι είναι νεαρός, ξέρει και διαχειρίζεται καλά τα νεκρά σημεία που πρέπει να αφήσει,
που δεν το χρειάζονται, για να δώσει το φως του εκεί που θέλει αυτός εκεί. Τώρα αν όλα αυτά είναι πολλά τα φώτα ή όχι, δικό του θέμα. Ο πίνακας είναι εξαιρετικός για ένα 20χρονο. Εδώ είναι ο πίνακας γνωστός, είναι ο Ιερεμίας, τι ήταν αυτή. Προφήτης Ιερεμίας. Είναι σε απομόνωση μέσα στη φυλακή. Lamenting the destruction of Jerusalem. Α, δεν είναι αυτό που είναι μέσα στη φυλακή. Όχι, είναι σε μια απομόνωση μέσα σε ένα χώρο κοντά στην Ιερουσαλήμ. Εξαιρετική η φωτοσκίασή του, κοιτάξτε, όλη η φωτοσκίασή του, αυτή η επιτιδευμένη, το φως που αφήνει να περάσει λίγο από πίσω, ώστε να μην τα μαλλιά του να υπάρχει εδώ, για να υπάρξει η σκιά πάνω στη μικρή αντανάκλαση του φωτός από πίσω. Το βρίσκω εξαιρετικό και πάνω εδώ στο μέταλλο, ωραία που ήταν τα φώτα και στο ύφασμα. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ το κάνει στην ηλικία 24 ετών. 58 επί 20 επί 46 στο Rijksmuseum στο Άμστερνταμ. Υπέροχος πίνακας. Το 35 δεν είναι καν 29 χρονών είναι η θυσία του Αβραάμ. Ο πατέρας πάνε να σκοτώσει τον γιο του κατά το διήγημα της, κατά το χριστιανικό διήγημα, και θέλει, λέει, να δοκιμάσει την πίστη του, και του εδόθη η εντολή από ένα άγγελο ότι να σκοτώσει το γιο του για να αποδείξει ότι πιστεύει στον Ιησού. Αλλά μόλις πήρε το γιο του με το μαχαίρι να τον σκοτώσει για να δείξει την αφοσίωσή του προς τον Θεό, όχι προς τον Ιησού, συγχωρέστε με, προς τον Θεό, ήρθε ένας άγγελος και του πήρε το χέρι και του λέει, εντάξει, φτάνει, ο Θεός ικανοποιήθηκε, ήρθε να σε δοκιμάσει. Λέει και τέτοια η γραφή μας. Του λέει στο θεατρικά, είναι ωραίος, να το βλέπουμε έτσι. Εντάξει. Αυτός ο Θεός πολλά ήθελε να δοκιμάσει. Έβαλε τον κακομοίρη τον Αβραάμ να σκοτώσει το γιο του, για να δει αν τον αγαπάει, αν τον σέβεται. Μπράβο Θεός. Συγχωρέστε με, ο καθένας έχει τις απόψεις του, έτσι. Μη μου πείτε ότι υπερβάλλω, αλλά μου φαίνεται λίγο, έτσι, γράφουν αυτό. Το γράφουν βέβαια οι γραφές μέσα. Αλλά ξέρετε, λέω, ποιος ήταν εκεί παρόν όταν το έγραφε αυτό. Δηλαδή, πρώτα και όλα αυτά και γράφονται μέσα σε βιβλία, ότι ο Θεός που έφτιαξε τον κόσμο ήθελε να μετά να δοκιμάσει έναν να είναι καλός. Μα ο Θεός δεν ήξερε αν τους έφτιαξε καλούς, εκείνος έφτιαξε καλούς ή κακούς, εκείνος έδωσε τέτοιο μυαλό να είναι καλή ή κακή. Ή είπε, θα σας δώσω και το μυαλό του καλού και του κακού, και αλίμονό σας θα χρησιμοποιήσετε το μυαλό του κακού. Εγώ θα σας δοκιμάσω και θα σας πάω στην κόλαση. Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε δημιουργός τέτοιου είδους, με τέτοιο μυαλό, τέτοιες σκέψεις. Θεός ήταν, καλό μυαλό σε όλους, ειρηνικό μυαλό. Εκείνος αποφάσισε από τι θα δώσει. Έδινε καλό και κακό για να δει ποιος θα κάνει το κακό για να τον τιμωρήσει. Μα εσύ το δώσεις το κακό μυαλό, δέχεται να κάνει το κακό. Γιατί του είπες ότι έτσι και κάνει, δεν κάνεις κακό. Όχι, είχε βάλει τους παπάδες να το λένε. Ποιο είναι το καλό και το κακό. Δώσει μόνο καλό μυαλό και να είναι μόνο καλή, αλλά τους έβαζε και τα δύο, και
Έβαλε τον κακομοίρη εδώ τον Ιωάννη, το γιο του, και εκείνος δέχτηκε να τον σκοτώσει για να αποδείξει ότι ήταν καλός υπάκουος στον Θεό και θα θυσίαζε το γιο του. Και ευτυχώς πρόλαβε στο παραπέντε ο άγγελος, σταλμένος από το Θεό βέβαια, και του είπε εντάξει, ικανοποιήθηκε ο Θεός ότι ο Αβραάμ ήταν δικός του, δεν ήταν. Τέτοια ωραία παραμύθια λέει και η Γεωγραφή. Εγώ λέω την άποψή μου, εξάλλου να μην ξεχνάμε όλοι ότι έχουμε ανεξιθρησκεία. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει. Έτσι λέει το σύνταγμά μας και έτσι λέει και ο κανόνας Εκκλησίας, ότι υπάρχει ανεξιθρησκεία. Τώρα να κάνουμε σχόλια ή να μην κάνουμε, μπορεί κάποιος να βρει ότι το σχόλιο μου είναι ειρωνικό, είναι επιβαρυντικό για τον χριστιανισμό. Κοιτάξτε, εάν δεν πιστεύεις απολύτως αυτά που βλέπεις, μπορεί να κάνεις ένα σχόλιο πιο ελεύθερα. Εκεί που τα βλέπεις, όπως δηλαδή θα είναι ένας μωμεθανός, αν το βλέπει αυτό, θα λέγει ωραίο παραμύθι αυτό, θα λέγει μωμεθανός. Εμείς αν βλέπουμε κάποιες ιστορίες των μωμεθανών, αντίστοιχα θα λέγαμε κι εμείς, μα τι λένε αυτοί οι σαχλαμάρες, κοίτα τι πιστεύουν, τον Αλλάχ, οι φιλοπόλεμοι, μην νομίζετε ότι λένε τίποτα καλύτερα αυτοί για μας, οι βουδιστές για μας, οι ινδουιστές για μας, οι εμείς για τους άλλους. Εξάλλου το αλαλούμ που επικρατεί ότι υπάρχουν περίπου 2.500 θρησκείες, εντάξει, 6-7 είναι οι μεγάλες βέβαια, εάν πούμε ότι το αφού είναι 7 οι μεγάλες θρησκείες από 1 δισεκατομμύριο να έχει κάθε θρησκεία που δεν έχει έτσι, άλλες έχουν 300 εκατομμύρια, 500, άλλες 1,5 δισεκατομμύριο, το μέγιστο νομίζω είναι η χριστιανική θρησκεία με 1,5 δισεκατομμύριο περίπου, με 1,200 είναι η μωμεθανή κάπου εκεί και οι άλλοι είναι κάπου 800-500. Λοιπόν, βλέπετε ότι αν πούμε ότι μία από αυτές τις θρησκείες είναι πραγματική, όλες οι άλλες είναι απιστή κατά τους αυτούς που υπερασπίζονται τη μία συγκεκριμένη. Ακόμα και στη χριστιανική δεν είναι όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι, είναι χριστιανοί καθολικοί, χριστιανοί διαμαρτυρόμενοι, αγγλικανιστές, άλλες εκκλησίες κτλ. Βάλε κάτι Ιεχωβάδες και κάτι άλλους. Ούτε στο χριστιανισμό δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση ότι αν είναι αυτός ή άλλος. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας. Δεν ζητάω συγγνώμη για τα πιστεύω μου, αυτά είναι τα πιστεύω μου. Και έχω δικαίωμα και να τα μεταδίδω. Λοιπόν, μάλλον όχι να τα μεταδίδω, να τα εκφράζω. Έτσι. Λοιπόν, αλίμονο και άνθρωποι των τεχνών δεν μπορούσαν να λένε κάπως πιο ελεύθερα την άποψή τους. Εξάλλου κάνω σχολιασμό πάνω σε ένα πίνακα που βλέπω και αναλύω. Κάποιος θα μπορούσε να μου πει ότι είναι αναλύω μόνο το τεχνικό μέρος και όχι και το αυτό προσπαθεί να περάσει η εικόνα ή που χρησιμοποίησε ο Ρέμπραντ σαν αφορμή για να δείξει τις τεχνικές του ικανότητες. Ναι, αλλά και αυτός που πήρε αυτή την εικόνα ή την πιστεύει ή δεν την πιστεύει, δεν με ενδιαφέρει, αλλά εγώ βλέποντας αυτή την εικόνα που βλέπω ότι προπαγανδίζεται κάτι και μεταφέρεται μέσα στα σπίτια ανθρώπων, έχω και εγώ το δικαίωμα, όπως και ο προπαγανδιστής αυτής της εικόνας, δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται Rembrandt ή όχι, ή ένας άνθρωπος του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Εκείνος κάνει αυτά που πιστεύει και μπορεί να τα λέει ελεύθερα, αλλά και εγώ που τα βλέπω μπορώ να τα λέω και εγώ ελεύθερα. Έτσι δεν είναι αποφασίζομαι και διατάζομαι, δεν είναι Παπαδόπουλος εδώ η κατάσταση. Έτσι, αλίμονο αν μας κόψουν και την ελευθερία της κρίσης. Έτσι, λοιπόν, ο καθένας, εγώ δεν θυμώνομαι κανέναν ή θα ενοχληθώ να πιστεύει ό,τι θέλει και αυτό που θέλω είναι να μου επιτραπεί και εμένα να
πιστεύω ότι θέλω και μου αρέσουν οι λέξεις απιστός και άθεος. Έχω πολύ καλή πίστη σε πολλά πράγματα, απλώς μπορεί να μην έχω την ίδια πίστη που έχει ένας άλλος. Και άθεος δεν είμαι. Δηλαδή, έλεγα και λέω καμιά φορά και στους σπουδαστές, η λέξη άθεος, απιστός, πρέπει να πει απιστός δεν έχει πίστη. Γιατί εγώ δεν πιστεύω σε πράγματα δηλαδή. Σε πολλά πράγματα πιστεύω και τα τηρώ κιόλας. Τώρα, αν κάποιος θέλει να πιστεύω συγκεκριμένα πράγματα, θέλει εκείνος, και αν δεν τα πιστεύω, πρέπει να με λέει άπιστο, αυτό είναι λογοπαίγνιο. Είναι να μην μπορώ να πω ότι είναι ατιμία τουλάχιστον. Όσον αφορά το άθεος, να το εξηγήσω και αυτό, για να είμαι άθεος πρέπει να μου υποδειχθεί ο ένας και μοναδικός Θεός που τον πιστεύει όλη η ανθρωπότητα, για να είναι ένας, για να μπορώ να τον πιστεύω. Γιατί άμα είναι 30 δεν μπορώ να ρίχνω κλήρο ποιον θα πιστεύω, και τότε θα είμαι για μερικούς άθεος και για μερικούς Θεός. Άρα, αφού δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο πλανήτης Γη ότι αν υπάρχει Θεός και αν υπάρχει ποιος είναι, θα μου επιτραπεί να μην μπορεί να με πει κάποιος άθεο, αφού δεν υπάρχει ένας Θεός συγκεκριμένος. Υπάρχει για την Ευρώπη, για την Αμερική κτλ. Ο Θεός του χριστιανισμού, άμορφος και πολύ κακός πιστεύω σύμφωνα με αυτά που βλέπω, που δεν θα μπορούσε ένας Θεός να έχει αυτές τις ιδιότητες που του προσδίδουν. Θεός τιμωρός δεν υπάρχει. Πάμε παρακάτω. Σαμσόν, accusing his father-in-law. Ο Σαμσόν κατηγορεί τον πεθερό του. Εντάξει, ξέρουμε δεν είναι καλές οι σχέσεις με τα πεθερικά. Συνήθως, βλέπετε και εδώ μία μπαρόκ κατάσταση, θεατρική, απόλυτα, σκοτάδια, εκεί που χρειάζεται, για να δώσουμε το μάτι μας να βλέπει στα σημεία που μας ενδιαφέρουν, και δείχνει σαφέστατα τον Σαμσόν, με τα μακριά του μαλλιά βεβαίως, και τον πεθερό του. Τώρα, γιατί τον κατηγορεί, ακριβώς δεν ξέρω, αρκεί ότι είναι πεθερός του μόνο. Συνήθως, με τις πεθερές μάλλον, αλλά και με τις πεθερούς μάλλον. Εντάξει, οι γαμπροί και οι νύφες γενικά μάλλον, οι πεθερές ή οι πεθερούς. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε το τεχνικό μέρος, μη περίπου η μορφή, προς κέντρο, αλλά το φως είναι εδώ, είναι στη χρυσή τομή, το πρώτο μεγάλο φως. Πέφτει απάνω στα 3/8 της εικόνας. Σίγουρα το κεφάλι πέφτει στη μεριά της χρυσής τομής, στα 3/8 εδώ πέρα. Άρα έχουμε χρήση χρυσής τομής και μας σιέρει και φως όπου χρειάζεται για να έχει δύναμη το θέμα του. Εξαιρετικός ο Ρέμπραντ, εξαίρετος χειριστής όλων των τεχνικών και της σύνθεσης. Μας The blinding of Samson, το τύφλωμα του Samson, τον δαλιδά στη μέση. Η δαλιδά στη μέση του έκοψε τα μαλάκια του, έχασε τη δύναμή του και ήρθε βράδυ με αναμένα τις λόγχες, λέει πάλι το αυτά όλα υπάρχουν, μου φαίνεται, μέσα στα Φιλιστέοι και κάτι τέτοια. Ήταν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Όλα αυτά. Βλέπετε μερικά από τα παραμύθια της Παλαιάς Διαθήκης εδώ πέρα. Ωραία, ωραία φτιαγμένα από τον κύριο Ρέμπραντ. Λοιπόν, και μετά από το θυμό του, λέει, αγκάλιασε τις κολόνες από την εκκλησία και γκρέμισε όλο το ναό. Είχε τρομακτική δύναμη, έτσι, και δίχως πολλά μαλλιά
ο Σαμψόν. Αυτό πιάσανε στον ύπνο η Δαλιδά, αλλά παρόλα αυτά, εγώ στο έργο που το είχα δει, εκεί το πήγαινε το, ας πούμε, ο σκηνοθέτης μετά, τυφλωμένος, μανιασμένος, πήγε στο... αγκάλιασε κάποιες κολόνες και τις έριξε κάτω και έπεσε όλος ο ναός, δεν θυμάμαι ποιος ναός ήταν, δεν ξέρω αν ήταν σε όλο ο ναός, κάποιος άλλος, τέλος πάντων. Όλα ωραία. Να, εδώ λεπτομέρεια από τον στρατιώτη που με το πυρακτωμένο δόρυ τυφλώνει τον Σαμψόν που πια δεν έχει δύναμη και τον έχει κινητοποιήσει ένας... Είναι το χέρι, ναι, τα χέρια αυτού εδώ πέρα που τον έχει πιάσει από την πλάτη ακίνητο και μπορεί εύκολα... αυτός εδώ του κρατάει το ένα χέρι, ο άλλος του κρατάει το άλλο χέρι, δύο... τι να σου κάνει και ο άνθρωπος με κομμένα μαλλιά. Ως γνωστό, ο μακρύ μαλλί δίνει δύναμη. Μην κοιτάτε εμένα που έχω αυτά τα γάλια τώρα εκεί. Την εποχή, μόνο με μακριά μαλλιά σωνόσουνα. Ή, εξαιρετικά φαίνεται, ο Σαμψόν είχε ειδικό μαλλί αυτός και είχε τρομακτική δύναμη. Δεν ξέρω. Για ποιους απευθύνονται με τέτοιες ιστορίες. Και τα μαθαίναμε στο δημοτικό και λέγαμε πω Σαμψόν τι δύναμη είχε με τα μακριά μαλλιά. Αμα εκείνες ο Αχιλλέας που τον βούτυξε η μητέρα του, θα μου πεις αυτό, αυτό ξέρουμε ότι είναι μυθολογία. Αλλά, όχι δεν είναι τόσο μυθολογία, γιατί ο Αχιλλέας πήγε και αυτός μέσα σε πολέμους, τροϊκούς πολέμους, λοιπόν. Αλλά αυτή η μητέρα του εκεί πέρα, η Θέμης, η Θέτης πια ήταν, τον βούτυξε ρε παιδί μου και τον έπιασε από την πατούσα εκεί, από τη φτέρνα και τον βούτυξε στο αθάνατο, τον εδώ μέσα. Δεν έκανε και μία να το βάλει για τη φτέρνα και πήγε εκεί ο Έκτορας και τον πέτυχε με το δηλητηριασμένο βέλος απάνω στη φτέρνα και του σκότωσε. Δεν μπορούσε να το χάψω σε όλο το δημοτικό. Ωρε, τι ήθελε αυτή η μάνα του και δεν τον βούτυξε όλο μέσα. Τι τον κράτησε από τη φτέρνα και το ξέρε και ο Πρίαμος και το είπε στον Έκτορα και του τη βούριξε. Λοιπόν, κάτι τέτοια. Εδώ μάθανε για τα μαλλιά. Okay. Έπεσε η Δαλιδά στη μέση, ούτ' άκοψε. Μα κινητοποίησαν, πάει ο Σαμψόν. Αυτά. Και έχει να κάνει με τα ωραίους πίνακες, ο Ρέμπραντ. Εδώ τι είναι τώρα. Μπαλσάζαρς Φίστ. Το Φίστ πρέπει να είναι το όραμα. Μου διαφεύγει. Νομίζω ότι είναι αυτό. Τι λέει, κάτι εβραϊκά λέει εδώ πέρα. Πιθανό θα του λέει, ξεκίνα, μάγε μου, και όπως πας όλο ευθεία, εκεί στη Βηθλέμ θα γεννηθεί ένα παιδί. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι αυτή ένα μόνο. Θα είναι ο νέος Μεσσίας, κάτι τέτοιο. Βλέπετε λοιπόν, αν δεν υπήρχαν και αυτά, δεν μας είχε αφήσει τόσο ωραία έργα ο Ρέμπραντ. Να η κεντρική σύνθεση που λέμε, να η αδυναμία της κεντρικής σύνθεσης. Εδώ πέρα βάζει τον άνθρωπο στο κέντρο και τώρα, ό,τι βάλει αριστερά σαν βάρος, πρέπει να βάλει και άλλο τόσο δεξιά, για να μην γέρνει η σύνθεση αριστερά-δεξιά. Έτσι. Από εδώ έχει βάλει από την επιγραφή να έρχεται το φως, όλο το φως πέφτει επάνω του και φωτίζει ό,τι χρειάζεται ή δεν φωτίζει ό,τι δεν χρειάζεται. Ωραία. Η επιστροφή του Ασώτου. Εδώ είναι ο πατέρας και ο γιος. Στο Ερμητάζ είναι ο πίνακας. Στην Αγία Πετρούπολη. Κατά το Ευαγγέλιο γι' αυτό.
δεν μπορούμε να το πούμε κεντρικό πίνακα αυτό, δεν είναι στο κέντρο, μάλλον δεν είναι ούτε και στη χρυσή τομή απόλυτα η μορφή, είναι λίγο προς τα δεξιά, αλλά το κύριο φως μπορούμε να πούμε ότι δράζει εδώ, ας πούμε, που είναι περίπου η χρυσή τομή, και η χρυσή τομή κατά αυτή την περίπτωση, εδώ αυτό το σημείο, δηλαδή το κεφάλι του γιου, κάνει χρήση της χρυσής τομής. Όλες οι άλλες περιοχές όπου χρειάζεται αδρανοποιεί το φόντο του για να κυνήγει, να ρίξει το μάτι απάνω εδώ πέρα. Αν μπορούσα το έκανα λίγο παρατήρηση ότι το κεφάλι του γιου και το φωτεινό σημείο εδώ πέρα του πατέρα δεν επιτρέπουν να έχει ξεκάθαρο το κεφάλι του γιου. Θα μπορούσε να σκουρίνει λίγο το δικό του μέρος όπως εδώ πέρα, εδώ, ώστε να έχουμε πιο εύκολο κεφάλι και το πέρα. Τέλος πάντων, έτσι το ήθελε, έτσι του άρεσε, ωραίο είναι και έτσι. Cupid Bubble. Soap Bubble. Soap Bubble. Λοιπόν, ο Cupid, ο άγγελος, κάνει φούσκες με το σαπούνι. Παχουλούλης ο άγγελος. Έτρωγε καλά ο άγγελος. Θα έτρωγε μακαρονάδες. Εντάξει, δεν είναι και αυτά καλύτερα. Δεν μου αρέσει πολύ σαν αγγελάκι. Τον βρίσκω πολύ... Σαν άγγελος δεν έχει έτσι αναλογίες. Ανθρώπου ο οποίος κατεβεί τη λιτότητα επάνω του. Είναι ένας παχουλός άγγελος και μου τη δίνει ως άγγελος. Γιατί δείχνει ότι είναι ένας φαγάς άγγελος, θα είναι έρμη των παθών του. Ενώ ο άγγελος πρέπει να είναι λιτός, θα είναι... αυτός είναι με πλαισιο εδώ στη κυλίτσα του, με ποδαράκια χοντρά, με πρόσωπο πολύ χοντρό. Θα έλεγα δεν ήταν σε καλή μέρα ο Ρέμπραντ. Δεν φταίει ο άγγελος βέβαια, φταίει ο Ρέμπραντ. Πίσω φόντο, όλο σκούρο και όλο το φως απάνω του. Ο βιασμός κατά κάποιο τρόπο του Γανιμίδη. Ο Γανιμίδης είναι ένας ωραίος νέος όταν μεγάλωσε. Εδώ φαίνεται ένα όριο που έχει αρπάξει και τον τραβάει προς τον ουρανό. Ωραία σαν σύνθεση, αν και κεντρική σύνθεση που δεν τη συμπαθώ πολύ. Έχει ωραία αδρανοποίηση όλα τα άλλα, ακόμα και το όρνιο, για να δώσει πιο πολύ την εικόνα του τρόμου πάνω στο μωρό. Η Δανάη. Μία σκηνοθεσία Rembrandt με τη βοηθό, με τη Δανάη γυμνή. Δεν μου αρέσει καθόλου η γυναίκα Δανάη, έτσι όπως την έχει φτιάξει δηλαδή, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο όπως συνήθιζαν να φτιάχνουν τις γυναίκες ωραίες. Φαίνεται μια κυρία η οποία τουλάχιστον για τα μέτρα της εποχής εκείνης που φτιάχνανε εξαιρετικά προσεγμένες τις κυρίες, πιο πολύ με κερδίζει ο διάκοσμος εδώ πέρα, αυτό το μέρος, από αυτό. Πάντω σας δούμε το γενική τοποθέτηση και βλέπετε και τη θεατρικότητα με το χέρι σηκωμένο, έτσι. Η γυναίκα, έτσι, έχουμε στοιχεία θεατρικότητας. Από εδώ, βλέπουν εκεί δύο προς τα εκεί. Κάτι δείχνει αυτή και κάτι κοιτάει και αυτή. Κάτι. Μια μορφή ενδεχομένως.
Δανάη. An old woman, the artist's mother, η μάνα του Ρέμπραντ. Η γυραιά μάνα του Ρέμπραντ. Βέβαια, βλέπετε και εδώ, καθαρά χρυσή τομή, όλο, σκοτάδι σε όλο το σημείο, με τεχνικές περιγραμματικές όπου χρειάζεται για να μας δώσει τα όρια του ρούχου, πολύ ελαφιές και πολύ έντονο το φως απάνω εκεί που μας χρειάζεται. Λιτός πίνακας και γνωστόν για το Ρέμπραντ λέμε ότι δεν ζωγράφησε, έκανε ψυχογραφήματα. Όλοι οι πίνακες του είναι ψυχογραφήματα. Είναι τόσο έντονα συναισθηματικά φορτισμένες που μιλάνε για έναν άνθρωπο που βγάζει πολύ συνέστημα. Θα πρέπει λίγο να επιταχύνουμε λιγάκι. Γιατί είναι 10:30, έχουμε ένα δίκτυο. Ένα κιαροσκούρο με μια μορφή. Ένας άντρας λέει με ανατολίτικο κουστούμι, με ανατολίτικη φορεσιά. Πάλι μεγέθηση. Πάλι ο ίδιος. Ένα αντρόγυνο εδώ πέρα, από ό,τι λέει. Αυτό είναι έντονο και αροσκούρο. Βλέπεις, είναι σαν μύγα μέσα στο γάλα, δύο μορφές. Χέρια μόνο, χέρια όπου είναι χέρια, υπάρχουν και δείχνει ότι το φως προέρχεται από το παράθυρο εδώ πέρα, που δείχνει το φως. Έτσι, έντονο. Ένας Γιάννης, το πορτρέτο κάποιου Γιάννη Βτενμπογκάρτ, όπως λέγεται. Να το δούμε και πιο κάτω, σε έτσι. Τώρα είναι πορτρέτο πιο καλά, πορτρέτο. Το προηγούμενο ήταν ολόσωμο. Πολύ καλός. Στη μορφή, στη χρήση πινέλου, άφταστος ο Ρέμπραντ. Άφταστος. Κάνει νατουραλισμό ουσιαστικά, δίχως να έχει αυτό το μικρό πινελάκι που να κάνει τόσο προσεκτικά σαν αγιογραφία της μορφής. Όχι, χρησιμοποιεί και τι πάστα μέσα στο χρώμα του και όμως έχει τόσες τόσες λεπτομέρειες εδώ στα δάχτυλά του, θα δείτε εδώ στα μάτια του, βλέπετε οι ρητίδες πόσο καλά φτιαγμένες, οι ρίζες στα μαλλιά του μέσα, πολλές λεπτομέρειες, αν και η πινελιά του από κοντά δεν είναι καθόλου με ψηλά πινελάκια, μόνο. Τώρα έχει χρήση impasto καμιά φορά, χοντρού χρώματος. Ιουδαία ανήφη, η Εβραία ανήφη. Έντονα θεατρικό και αυτό, συναισθηματικό, η προστασία, η αγάπη από τον άντρα προς τη γυναίκα και η ανάποδα. Και εδώ από κοντά το πλάνο. Βλέπουμε πώς είναι η χρήση του χρώματος απάνω. Αν μπορεί κάποιος να το δει, βλέπετε ότι δεν είναι λεπτολόγος. Είναι χοντρό το χρώμα του και καθόλου προσεγμένο. Αλλά τόσο καλά τοποθετημένο, ώστε οι αναλλαγές φωτός, σκιάς και οι λεπτομέρειες που χρειάζεται να αποδίδονται θαυμάσια. Έτσι, δίχως τέτοια προσοχή που θα λέει κανείς κάθε με τις ώρες
με το ψηλό πελάκι και τα σκαλίζει. Ξέρει που θα κάνει, ακόμα και στο κολιέδο και τα λοιπά, να βάλει τα φώτα του τάκ, 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 γρήγορα και όχι ψηλή τεχνική από το ρεύμα. Εδώ είναι ένας Τζερεμάια Μπέκερ, ένα πορτρέτο. Τι ωραία που ξεπροβάλλει με το άσπρο το αυτό και με το αυτό προσδίδει ανάκλαση φωτός επάνω εδώ πέρα και είναι σκοτεινό όλο το άλλο σημείο με το μαύρο καπέλο του πάνω. Θυμίζει κάποια έργα του Χάλτς. Είναι πια φτασμένος, είναι λίγο πριν το θάνατό του, 3 χρόνια πριν το θάνατό του. Είναι εδώ 60 χρονών. Ωραία. Εδώ είναι 61 χρονών, 2 χρόνια πριν το θάνατό του. Είναι ένας άλλος κύριος. Μάθημα ανατομίας από τον Νίκολα Σάπ, 1632, αυτό το κάνει 26 χρονών. Αυτό είναι από τους γνωστούς του πίνακες, που πάνω σε ένα πτώμα γίνεται από τον καθηγητή προς τους μαθητές μάθημα ανατομίας. Όλα σκιερά και τα κεφάλια όλων των ενδιαφερομένων με φως, όπως και το πτώμα, για να γίνει το μάθημα. Λεπτομέρεια που δείχνει τη μεγάλη τεχνική του Ρέμπραντ. Α, να είναι νυχτερινή περίπατος, περίπολος, the night watch. Αυτό έγινε που κατηγορήθηκε. Εδώ είναι η στρατιωτική που τους έβαλε να τους βάλει σε περίοπτες θέσεις. Η νυχτερινή περίπολος λέγανε ότι δεν ήταν νυχτερινή. Ήταν μέρα, αλλά αυτό την ήθελε να κάνει νυχτερινή περίπολο. Ενώ δεν ήταν. Εδώ είναι τα ηγετικά μέρη της περιπόλου. Δεν μπορώ να του δώσω ερμηνεία ακριβή, αλλά είναι, πώς να τους πω τους, something official, something good. Ας πούμε είναι κάποια ανώτερα στελέχη της διοίκησης, κάτι τέτοιο. Αλλά ούτε τη μετάφραση μπορώ να κάνω ακριβώς, ούτε θυμάμαι τι είναι. Εδώ είναι αυτό προσωπογραφία του στα μόλις 21 του χρόνια. Είναι μικρός πίνακας, 24x17, και τον είχα δει στο μουσείο του Κάσελ. Εγώ τον είχα δει μες στο μουσείο του. Α, μπορεί να ήταν αυτός. Αυτός είναι στο Άμστερνταμ, στο Ρίξ Μουζείουμ, για να το δούμε. Ναι, όχι, αυτόν είχα δει. Αλλά είχε πάει στο Μόναχο τότε. Είχα δει αυτόν. Το 28, μετά από ένα χρόνο, 22 χρόνο. 23 χρόνο. Δεκαπεντέμιση επί δωδεκάμιση. Με λάδι. Με λάδι το 30 στα 24 του. Δεν ωραιοποιούσε ποτέ ούτε και τον εαυτό του, τον έκανε όπως. Υπέροχο αποτέλεσμα. Και εδώ πάλι ο εαυτός του έχει πολλές φωτογραφίες. Little self-portrait, το 57, στα 51 του.
Βλέπετε πόσο έντεχνα, επειδή είναι περασμένη η ώρα, δεν μπορώ να καθίσω παραπάνω, είναι 2 ώρες που είμαστε μαζί. Είναι πολύ ευχάριστες, αλλά νομίζω θα έχουμε πρόβλημα διακίνησης, εγώ τουλάχιστον να πάω σπίτι. Φως να πέφτει από αριστερά. Και λοιπόν, άλλη αυτοπροσωπογραφία εδώ. Άλλη αυτοπροσωπογραφία εδώ. Άλλη. Συνήθισε να βάζει αυτά τα τουλπάνια πάνω στο κεφάλι του και να παίρνει διάφορες μορφές. Όπως και εδώ. Να κάνει ότι είναι σουλάνος τέτοιος. Εδώ είναι με την παλέτα του, αν βλέπω καλά, ξέρω τι είναι. Έχει κάνει πάνω από 30 αυτοπροσωπογραφίες. Αν θυμάμαι καλά. Βλέπει το ωραίο το σκοτάδι και το φως μόνο. Άλλη αυτοπροσωπογραφία. Αυτό μοιάζει με χαρακτικό. Έτσι, ναι, χαρακτικό. Άλλο χαρακτικό. Άλλο. Θα περάσουμε λίγο πιο γρήγορα. Και θα πάμε στο Jan Vermeer. Θα το δούμε στην επόμενη φορά. Θα κοιτάξω να έχω και τον Καραβάτζο μαζί, γιατί από ό,τι είδα, ίσως το, αυτό που έχουμε να είναι σε άλλο Καραβάτζο. Θα κοιτάξω να τα συνενώσω για να δούμε τον Καραβάτζο. Να ξαναμπω στην οθόνη και να αφήσω τους φίλους μου. Ζωγούν εδώ αν έχει μπει εδώ. Η Δώρα Λαμπροπούλου έχει μπει και ήταν στην παρέα μας και την ευχαριστούμε. Η Νόπη Ρούστανη. Μάλλον δεν ήταν μια καλή ωραία, μια ωραία αυτό. Α, το είχαμε γι' αυτό. Η Ελένη Λιμπεράκη, καλησπέρα μου σε όλη την παρέα. Μάλιστα. Ο Γιάννης Ξημάτς. Ελένη Σχοινά. Αντώνης Θαλασσέλης ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε. Η Ελένη Σχοιναράκη, Βασίλο Κωνσταντάκη από την Κρήτη. Ευχαριστούμε. Ο Σάββας Ναλμπάντης, καλησπέρα σε όλους από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Σάββα. Η Έφη Παπαδημοπούλου μαζί μας. Καλησπέρα. Πάρης Ανδρέου ήταν μαζί μας, καλησπέρα Πάρη, σπουδαστής αυτό στο Fine Art. Ο Χρήστος Αγγελίδης, σπουδαστής μας επίσης, καλησπέρα Χρήστο. Η Ζέτα Κατεχάκη, το θέμα σήμερα, καλησπέρα σε όλους. Λίγο απ' όλα, το ρίξαμε στην πολιτική και στη θρησκοληψία. Σας έφαγα για τον χρόνο, δηλαδή τώρα μου πείτε 2 ώρες, αλλά μισή ώρα μιλούσες για τα θρησκευτικά, οπότε δικαιολογημένα λέει η γυναίκα. Ποιο ήταν ένα θέμα τώρα, μήπως μπήκα σε Ελλάδο site. Η Ζέτα Κατεχάκη λέει, δεν βλέπουμε καθόλου καλά, βάλτε την κάμερα πιο ευθεία. Ήμουνα υπογωνία, ναι, έχετε δίκιο. Αυτό να το γράφετε αμέσως. Λένε Ελιάδη, καλησπέρα Γιάννη, εδώ είμαι αναγέννηση και μπαρόκο. Δεν χάνω με τίποτα. Ναι, ξέρω, ξέρω λένε. Είπαμε λένε Ελιάδη, Σάββας Ναλμπάντης και Ειρήνη Αλεξανδρίδου. Τσουμίτα. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα και σε αυτούς και καλή νύχτα συγχρόνως. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Σήμερα τη μέρα είναι Δευτέρα. Την Παρασκευή θα συνεχίσουμε χρώμα. Και την άλλη Δευτέρα πάλι μπαρόκ συνέχεια. Ωραία, για να έχει Λένα Ηλιάδη να παρακολουθεί.
σχόλια και τα λοιπά, ό,τι έχετε μπορείτε να τα βάζετε, να μου τα στέλνετε και εμείς απαντούμε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ, λέω, για τη συγκατάβασή σας που δεν με βρίζετε για ό,τι είπα, για τις απόψεις μου. Είστε πολύ ευγενικοί όλοι. Αλλά να πω κάτι. Ούτε κι εγώ έβρισα κανέναν. Είπα τις απόψεις μου. Πολύ κόσμια και νομίζω έχω αυτό το δικαίωμα να το κάνω. Λοιπόν, πρέπει κάποτε να μάθουμε ότι και του άλλου η άποψη πρέπει να είναι σεβαστή, δεν είναι ενός η άποψη. Και θα έλεγα ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι Υπουργείο Παιδείας για να μαθαίνουμε. Δεν είναι και θρησκευμάτων, γιατί είναι ενός θρησκεύματος. Έτσι. Υπουργείο Παιδείας, κανονικά. Έτσι να κλείσουμε. Λοιπόν, καλό βράδυ, προσοχή στα πραγματικά γεγονότα και να είμαστε εδώ πέρα πάλι όλο το χρόνο που θέλουμε για να ασχολούμαστε με τα θέματα. Ευχαριστώ. Να έχετε καλό βράδυ, υγεία, χαρά σε όλους. Ευχαριστώ.